κάποια στιγμή θα πω πάμε σε διάλειμμα, βάζω το χέρι στην κάμερα μπροστά, δεν μετακινήσει καθόλου και το βγάζω και συνεχίζουμε, έτσι. Ωραία. Κατάλαβε σούπα, δεν έχει δει ότι με τσικώνεσαι και τεντώνεσαι και τα λοιπά, ούτε δεν έχει τίποτε. Τίποτε. Είσαι σε καθεστώς ομοιρίας. Εντάξει. Είσαι σε καθεστώς ομοιρίας. Λοιπόν, ξεκινάμε, πάμε. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα από την εκπομπή Ελεύθερα από τη συχνότητα του RTV. Το φορολογικό νομοσχέδιο, το οποίο προκάλεσε πλειάδα αντιδράσεων και κινητοποίησε και κατέβασε στους δρόμους τάξεις εργαζόμενων διαφόρων, με μια κοινωνική διαστρωμάτωση πολυπίκυλη, δηλαδή δεν είναι μόνο οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι εστιατόρες, οι μαγαζάτορες ή οτιδήποτε άλλο, είναι και ο επιστημονικός κόσμος ή τουλάχιστον μέρος του επιστημονικού κόσμου, και εκείνοι οι οποίοι αντέδρασαν έντονα και μάλιστα προέβησαν σε απεργιακές κινητοποιήσεις και οι οποίες μάλιστα παρετάθησαν, θα μας τα πει συνέχεια από αυτός καλεσμένος, παρά το γεγονός ότι το νομοσχέδιο πλέον είναι ψηφίστηκε έστω και μόνο με τους κυβερνητικούς βουλευτές, με την κυβερνητική πλειοψηφία, και είναι νόμος του κράτους, αυτοί δεν ξέρω για ποιο λόγο, τώρα έτσι θα μας το εξηγήσει γιατί, παρέτειναν την αποχή από τα καθήκοντά τους, μια και τους κινητοποίηση, νομίζω μέχρι τις 5 Ιανουαρίου, δεν ξέρω, θα μας τα πει. Το ερώτημα είναι, μιλάμε για τους δικηγόρους. Δικηγόρους και τους συμβολιογράφους. Αλλά απόψε έχουμε καλεσμένο τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσπρωτείας, τον κύριο Νίκο Μπέζα. Θα συζητήσουμε για αυτό το θέμα, για το φορολογικό νομοσχέδιο, αλλά επειδή έχουμε αρκετό και να τα πούμε, προ-κορονοϊού τα είπαμε, έτσι. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε, θα μας δοθεί ευκαιρία να πούμε για κάποια άλλα θέματα που αφορούν και την απονομή της δικαιοσύνης και το τοπικό εδώ δικηγορικό δυναμικό και θέματα που έχουν να κάνουν με τους πολίτες και την απονομή της δικαιοσύνης και γενικότερα ζητήματα που άπτονται της ιδιότητάς του, της επαγγελματικής, της ιδιότητας των δικηγόρων, τους οποίους εκπροσωπεί επάξια ο κύριος Νίκος Μπέζας, πρόεδρος, και θα βγάλουμε και είδηση αν θα είναι και πότε έχουν και εκλογές και αν θα είναι και εκ νέου υποψήφιος, για όσοι ενδιαφέρονται. Λοιπόν, κύριε πρόεδρε, κύριε Μπέζα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Βαγγέλη. Καλησπέρα, κύριε Μάστορα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Πραγματικά, οι δικηγόροι τον τελευταίο καιρό είμαστε μπροστά στον αγώνα που κάνουμε καταρχήν κατά του νέου φορολογικού νομοσχεδίου, το οποίο δεν αγγίζει μόνο εμάς, αλλά το σύνολο των ελεύθερων επαγγελματιών, από τον υδραυλικό και τον ηλεκτρολόγο, τον γιατρό, τον οδοντίατρο, αλλά και τον δικηγόρο. Είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο δεν περιμέναμε ότι θα έρθει έτσι και οριζόντια θα εξισώσει όλες τις μικρομεσαίες ομάδες πληθυσμού. Μας βρήκε αντίθετους. Οι δικηγόροι πράγματι ήταν μπροστά στον αγώνα σε συνεννόηση και με τους υπόλοιπους ελεύθερους επαγγελματίες. Είμαστε στην τέταρτη εβδομάδα των κινητοποιήσεων. Στην αρχή ήταν στοχευμένες. Τις δύο τελευταίες εβδομάδες είχαμε σχεδόν καθολική αποχή από όλα μας τα καθήκοντα και από όλα τα δικαστήρια σε όλη την Ελλάδα. Ήταν ομόφωνη απόφαση από όλους τους δικηγορικούς συλλόγους όλης της επικράτειας. Αυτή τη στιγμή συνεχίζεται ο αγώνας μας. Όχι τόσο ότι περιμένουμε να αλλάξουμε κάτι στο φορολογικό. Αυτό που θα κάνουμε για το φορολογικό νομοσχέδιο που ήδη ψηφίστηκε είναι ότι θα προσφύγουμε στο αρμόδιο δικαστήριο που είναι το Συμβούλιο της Επικρατείας, γιατί θεωρούμε ότι είναι κατεξοχήν αντισυνταγματικές αρκετές από τις διατάξεις. Είμαστε ακόμα σε αγωνιστικές κινητοποιήσεις και για τον νέο νόμο που ετοιμάστηκε, που είναι οι αλλαγές στον κώδικα ποινικής δικονομίας και στον ποινικό κώδικα, οι οποίες είναι σαρωτικές και αυτές και τις οποίες δεν τις γνωρίζει ο κόσμος, αλλά θα τις υποστεί άμεσα. Θα συζητήσουμε για αυτές. Διεξοδικά θα μας δοθεί ευκαιρία. Θα τα δείξουμε. Ναι. Συνεπώς, ναι, συνεπώς είσαι ακόμη σε εγρήγορση, αγωνιστική. Ναι.
είμαστε. Η τελευταία μας απόφαση, για να ενημερώσω και το κοινό, στις Ολομέλειες είναι περισσότερο στοχευμένη. Δεν πάβουμε φυσικά να αντιδρούμε στο προλογικό νομοσχέδιο, αλλά πλέον είναι νόμος του κράτους. Είναι περισσότερο στοχευμένη τον ποινικό κώδικα και για τον κώδικα ποινικής δικονομίας που έρχεται. Απέχουμε μέχρι τις 5 Ιανουαρίου από όλες τις ποινικές δίκες, εκτός της Τερέσπων, όταν υπάρχουν προθεσμίες ή παραγραφές, όπως επίσης και από τις συμφερόντων του ελληνικού δημοσίου. Να, θέλω να μείνουμε λίγο σε αυτό, να το διευκρινίσουμε, διότι ήθελα να σας ρωτήσω, αλλά μου δώσατε εσείς το ερέτημα. Καταρχήν, υπάρχουν κάποιες υποθέσεις που κάποιοι πελάτες σας, τέλος πάντων κάποιοι πολίτες και συμπολίτες γενικότερα εδώ, λοιπόν, είναι προφυλακισμένοι και για όσους δεν γνωρίζουν, η προφυλάκηση έχει το ως μάξιμου χρόνο το 18μηνο, έτσι δεν είναι. Μετά την παρέλευση του 18μηνου, ο προφυλακιστής, ακόμη και για ιδιαζόντως ιδεχθεί κατηγορούμενος, έτσι, φερόμενος ως δράστης, ακόμη και για εκτελεστέντα ιδιαζόντως ιδεχθεί εγκλήματα, μετά την παρέλευση του 18μηνου, αν δεν εκδικαστεί η υπόθεση, υποχρεωτικά σύμφωνα με το δικιακό μας σύστημα, αφήνεται ελεύθερος. Είπατε ότι στις περιπτώσεις αυτές συμμετέχετε σε δίκες, γιατί μπορεί να ελοχεύει ο κίνδυνος κατηγορούμενοι για βαρέα κακουργήματα να αφαιθούν ελεύθεροι. Και επίσης για κάποια, είπατε και επίσης για κάποιες περιπτώσεις που αφορούν το συμφέρον του δημοσίου, να γίνεται λίγο πιο σαφής. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο για να φεύγονται τέτοια θέματα, δηλαδή πράγματι στις περιπτώσεις που είπατε εσείς, στις παρέλευσεις του 18μήνου, όπως και στις περιπτώσεις παραγραφών κάποιων υποθέσεων πολιτών. Δεν θέλουμε να βλάψουμε τους πολίτες, να παραβούμε και τον νόμο. Υπάρχει ένα πλαίσιο στο οποίο δίνονται άδειες και δικάζονται αυτά τα δικαστήρια, τα οποία θα μπορούσαν να δημιουργήσουν πρόβλημα είτε της παραμονής κάποιους σε προσωρινή κράτηση, γιατί όταν έρχεται κάποιος για να περάσει από ανάκριση και είναι προσωρινά κρατούμενος και ευελπιστεί να γίνει η ανάκρισή του για να βγει έξω, να μην συνεχίσει η προσωρινή κράτηση, όπως και στην περίπτωση της παρέλευσης του 18μήνου, δίνονται άδειες και πραγματικά ακούμε τα καθήκοντά μας. Δηλαδή, οι δικηγόροι είναι συνειδητοί προς τα δικαιώματα των πολιτών αυτά. Σε πράξεις συμβουλιογραφικές που επιβάλλετε, γιατί εδώ είναι και ένα άλλο θέμα, είναι και ένα από τα αιτήματά σας, δεν κάνω λάθος, ότι νομίζω ότι με προγενέστερο νόμο έχει αποκλειστεί, παλιότερα αν θυμάμαι καλά, ήταν υποχρεωτική η παράσταση του δικηγόρου σε συμβουλιογραφικές πράξεις, έτσι δεν είναι? Καλά θυμάμαι. Ναι. Πράγματι, οι δικηγόροι πλέον δεν είναι απαραίτητο να απαραίτητη η συμμετοχή τους στα συμβόλαια, εννοώ κατά την υπογραφή. Αυτό έχει γίνει με νόμο που έχει γίνει πριν από αρκετά χρόνια. Είναι πάγιο αίτημά μας η επαναφορά των δικηγόρων στις μεταβαστικές πράξεις. Και αυτό όχι για τον λόγο ότι θέλουμε απλώς να δημιουργήσουμε μια ύλη για τους συναδέρφους συντεχνιακά, αλλά αυτό που παρατηρήσαμε όλα αυτά τα χρόνια που πράγματι οι δικηγόροι δεν είναι στα συμβόλαια, έχουμε παρατηρήσει ότι γίνονται πάρα πολλά λάθη. Δηλαδή, δημιουργούνται πάρα πολλά δικαστήρια για πράγματα τα οποία θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί αν κάποιος δικηγόρος είχε παραστασιαστεί σε ένα δικαστήριο και είχε προσέλθει κάποια νομικά σφάλματα, είτε να φτάσει σε επίπεδο τίτλων ιδιοκτησίας, είτε να ακόμα και σε επίπεδο συμφωνιών σε ένα συμβόλαιο. Πιστεύω ότι η συμμετοχή η παράσταση των δικηγόρων στα συμβόλαια ήταν πάντοτε προς το συμφέρον των πολιτών, ώστε να διασφαλίζουν τα συμφέροντά του, είτε ήταν από τη μεριά της πώλησης, είτε ήταν από τη μεριά της αγοράς. Βέβαια, αυτή είναι η δική σας άποψη και θα μπορούσε κανείς να είπατε ότι εσείς βέβαια προλάβατε και είπατε ότι δεν το λέμε συντεχνιακά, αλλά θα μπορούσε να αντιτείνει κάποιος πολίτης ότι με συγχωρείτε, και ο συμβουλιογράφος νομικός είναι, την ίδια σχολή έχει τελειώσει, επαγγελματίας είναι αξιόπιστος και υπεύθυνος, συνεπώς γιατί να διακυβεύεται η
η νομιμότητα μιας συμβουλευτικής πράξης και να απαιτείται η παρουσία δικηγόρου που συνεπάγεται επιπλέον οικονομική επιβάρυνση για το συναλλασσόμενο είτε πολιτή είτε αγοραστή. Και θα μπορούσε να πει και κάποιος ότι, ή κάποιος συμβολιογράφος να πει ότι με αυτό που λένε οι δικηγόροι θίγουν εμάς. Δηλαδή εμείς δεν είμαστε νομικοί, δεν έχουμε τελειώσει την ίδια σχολή, την ίδια επιστήμη, δεν υπηρετούμε. Δεν ξέρω, υπάρχει και αυτή η εκδοχή βέβαια, έτσι. Όχι, όχι. Οφείλω να την καταθέσω στο τραπέζι τη συζήτηση. Καλά κάνετε για να ακούσει και το κοινό. Όχι, πραγματικά οι συμβολογράφοι από μόνοι τους είναι συνάδελφοι, έχουν ακόμα μια ιδιότητα από τη σύνταξη του συμβολέου. Η διαφορά με τους δικηγόρους, η παράσταση των δικηγόρων στα συμβόλαια δεν ήταν για να συντάξει ο δικηγόρος στα συμβόλαια, αλλά αν δει νομικές παραμέτρους τις οποίες δεν είναι υποχρεωμένος ο συμβολογράφος να ελέγξει. Ο συμβολογράφος εκπροσωπεί εκεί, είναι δημόσιος λειτουργός και αυτός, και εκπροσωπεί την, ο συμβολογράφος θα πρέπει να συντάξει ένα συμβόλαιο και για τις δύο πλευρές. Ωστόσο, οι δύο πλευρές πολλές φορές έχουν αντικρουόμενα συμφέροντα. Είτε αυτά είναι οικονομικά και θα πρέπει να λυθούν πριν από τη σύνταξη του συμβολαίου και θα πρέπει να δοθούν έτοιμα στο συμβολογράφο. Δηλαδή, ο συμβολογράφος δεν θα ασχοληθεί με τις συμφωνίες που έχουν κάνει οι πολίτες πριν από την μεταβίβαση ενός ακινήτου, να φέρω ένα παράδειγμα. Γι' αυτό θα πρέπει να συμβουλευτούν κάποιον δικηγόρο. Όπως επίσης, ο έλεγχος τίτλων που διενεργείται από τους δικηγόρους για να μπορέσεις να καλύψεις τον αγοραστή ότι δεν θα έχει κάποιο πρόβλημα το ακίνητο που πρόκειται να αγοράσει. Είναι διακριτή η ρόλη. Δεν είναι ότι ο δικηγόρος θα αντικαταστήσει κάποιο σημείο τον συμβολογράφο, ο οποίος φυσικά και έχει και περισσότερη πείρα στη σύνταξη του συμβολίου. Λοιπόν, πάντως σε κάθε περίπτωση, για να μείνουμε στα κινητοποιήσεων σας, οι οποίες συνεχίζονται έστω και με μια έτσι ιδιαιτερότητα σε σχέση με πριν, διασφαλίζεται, υπάρχουν ασφαλιστικές δικλείδες ότι διασφαλίζεται και το συμφέρον κάποιων πολιτών προκειμένου να μην, αν έχουν απώλεια κάποιο ακινήτου ή οτιδήποτε άλλο κτλ. Και το συμφέρον της πολιτείας, έτσι της ένομης τάξης, σε περίπτωση αποφυλάκησης κάποιος ο οποίος κινδυνεύει να περάσει το 18 μήνο και να φυλακιστεί, ενώ κατηγορείται για βαρύτατα αδικήματα. Αυτό υπάρχει ασφαλιστική δικλίδα. Έτσι δεν είναι, το θεώσαμε. Ναι, ακριβώς. Ωραία. Πάμε τώρα στο διατάφτα. Θυμάμαι, υπάρχει μια ταινία του παλιού καλού ελληνικού κινηματογράφου με τίτλο, δεν ξέρω αν έχετε δει, με τίτλο «Ο γαμπρός μου δικηγόρος». Κάτι μου λέει ο τίτλος, αλλά πραγματικά. Λοιπόν, ναι, είναι ο πρωταγωνιστής ο αείμνηστος Νίκος Σταυρίδης, αυτή η μεγάλη γενιά των κωμικών που έχουν αφήσει εποχή. Ο Γιώργος Πάντζας, ο οποίος έπαιζε τον γάμο του δικηγόρου. Τι θέλω να πω, γιατί τώρα μιλάω για αυτή την ταινία και τον παλιό κινηματογράφο. Τότε λοιπόν θυμάμαι από την ταινία αυτή, η οποία έχει πετύχει παράλυση, εγώ θα παίξω. Θυμάμαι ότι ο πεθερός, ο οποίος ήταν κουρέας, ο Σταυρίδης, επεδίωκε παντιοτρόπος να παντρέψει την κόρη του εκείνη την εποχή, έτσι, πριν καταργήσει το Πασόκ. Στα χαρτιά τώρα μιλάμε, εντάξει. Το 82, το θεσμό, το αναχρονιστικό της Πρίκας, να παντρέψει την κόρη του με ή γιατρό ή δικηγόρο. Τελικά του έχασε δικηγόρους. Τι θέλω να πω. Και τότε το επάγγελμα είχε μεγάλη έγκλη, έτσι, και ως επάγγελμα και ως επιστήμη, και μεγάλη έγκλη κοινωνική, αλλά πέρα από την κοινωνική έγκλη, είχε και οικονομική επιφάνεια. Το λέω αυτό γιατί το λέω τώρα. Διότι με το νομοσχέδιο, το ψηφιστέν ήδη, εσείς θεωρείτε, η δικηγορική συλλογή στην Ολομέλεια Αθήνα, δεν είναι, δεν κάνετε. Ναι. Λοιπόν, στην Αθήνα, λοιπόν, η Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, θεωρείτε ότι υπάρχουν δικηγόροι οι οποίοι δεν μπορούν σε αυτό το μίνιμουμ που θέσπισε η κυβέρνηση με το νομοσχέδιο να καταβάλουν στο μίνιμουμ της φορολογητέας ύλης. Της ετήσιας φορολογητέας ύλης που θέσπισε η κυβέρνηση με το ψηφιστέ νομοσχέδιο, να τα αποκριθούν δικηγόροι. Και αναρωτιούνται πολλοί συμπολίτες. Μιλάω στους πολίτες γιατί πιο πολύ εμείς αφιερώνουμε σε εδώ περιφερειακό κοινό.
Μα είναι δυνατόν ένας δικηγόρος να μην βγάζει 10 χιλιάρια το χρόνο? Του κερατά. Λέω τώρα μια λαϊκή έκταση παραφρασμένη. Έτσι, λοιπόν. Είναι δυνατόν. Τι λέει λοιπόν ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Πρωτείας? Είναι δυνατόν όντως ένας δικηγόρος που ασκεί το επάγγελμα να μην βγάζει 10 χιλιάρια το χρόνο, δηλαδή πόσο πάει το μήνα? 800 ευρώ το μήνα. 800 ευρώ το μήνα, δηλαδή ούτε τον κατώτατο μισθό. Είναι δυνατόν και να διαμαρτύρεστε γιατί φορολογήσετε για αυτό το πράγμα? Ναι, δεν πειράζει, έχουμε κάποια προβλήματα, θα τις προβλήματα. Η απάντηση είναι ότι ναι, είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν πραγματικά. Αυτό που πιστεύει ο κόσμος είναι ότι όλοι οι δικηγόροι είναι αυτοί οι δικηγόροι που βλέπουν είτε στις ταινίες είτε στα κανάλια. Στην κοινωνία που ζούμε όμως, που γνωριζόμαστε κιόλας, θα ξέρουν ότι δεν είναι αυτοί στην πραγματικότητα οι δικηγόροι. Οι δικηγόροι παλεύουν κάθε μέρα για να βγάλουν πλέον τα προστοζήν. Ενδεικτικά θα σου πω ότι από το σύνολο των δικηγόρων, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που υπάρχουν στα χέρια της Ολομέλειας των δικηγορικών συλλόγων, 12.000, γύρω στις 13.000, 12.900 δικηγόροι έχουν μεταφέρει την επαγγελματική τους στέγη στο σπίτι τους, γιατί αδυνατούν να καλύψουν μόνο και τα έξοδα του γραφείου. Και μιλάω για το ενίκιο, το ρεύμα και το νερό. Υπάρχει το 33% του σώματος των δικηγόρων έχει υπαχθεί σε ρύθμιση οφειλών. Γιατί δεν μπορεί να το υποκριθεί στις αποχρεώσεις, ενώ είναι άγνωστος και ο αριθμός σε εμάς πόσοι έχουν χάσει τις ρυθμίσεις τους. Ακούγεται τρελό, αλλά πράγματι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό δικηγόρων που δεν βγάζει 800 ευρώ. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Το καινούριο νομοσχέδιο έχει την λογική ότι της εξομοίωσης των ελευθέρων επαγγελματιών εκεί που υπάγονται και οι δικηγόροι, αλλά και των υδραυλικών, των ηλεκτρολόγων έτσι και των δικηγόρων, με τους μισθωτούς. Κάνει όμως το εξής, συμβαίνει το εξής παράλογο. Είναι οριζόντιες αυτές οι ρυθμίσεις και δεν έχουν λάβει σημαντικά πράγματα υπόψη τους. Ο μισθωτός δουλεύει 12 μήνες, Και μαζί με τα δώρα επιδόματα θεωρούμε ότι παίρνει 14 μισθούς. Έτσι. Αυτό βάλανε ως πλαφόν, ως βάση για να κρίνουν πόσα λεφτά βγάζει ένας δικηγόρος, ένας υδραυλικός, ένας λογιστής, ένας μηχανικός. Ωστόσο, οι ελεύθεροι επαγγελματίες δεν δουλεύουν 14 μήνες. Θα μιλήσω μόνο για τους δικηγόρους οι οποίοι δεν δουλεύουν Χριστούγεννα, δεν δουλεύουν Πάσχα και δεν δουλεύουν κατά την περίοδο των δικαστικών διακοπών που είναι όλο το καλοκαίρι. Ενώ ότι δεν έχουν δικαστήρια. Ναι. Δεν έχουν δικαστήρια από αυτή την άποψη. Εντάξει. Άρα δεν μπορεί να υπολογίζεις οριζόντια έναν ελεύθερο επαγγελματία και να θεωρείς ότι παίρνει τους μισθούς και μάλιστα επί 14 με έναν μισθωτό. Αυτό έκανε αυτός ο φορολογικός νόμος. Τα αποτελέσματα που έχουμε, αν συγκρίνουμε δηλαδή τα στοιχεία, ενώ έχω κάποια παραδείγματα εδώ πέρα που έκανε ένας ο οποίος είναι εξειδικευμένος στα φορολογικά, συνάδελφος από την Αθήνα, να σου δώσω, να μείνω λίγο στο ποσό των 11.000 ευρώ που μπορεί να παίρνει κάποιος ετησίως. Όταν ο μισθωτός παίρνει 11.000 ευρώ, θα έχει υποχρέωση να πληρώσει φόρο 343 ευρώ. Με το νέο φορολογικό νόμο, ο αυτοαποσχολούμενος θα πληρώσει 1.770 ευρώ. Δηλαδή 416% πάνω από τον μισθωτό με τον οποίο μας συγκρίνουμε. Αυτό είναι ένα απλό παράδειγμα, γιατί αν πάμε και σε βάθος ετών, αν βάλουμε μέσα και τις τριετίες τις οποίες τις συνυπολογίζουν για να μεγαλώσει το εισόδημα, δηλαδή όποιος δουλεύει πολλά χρόνια είναι δεδομένο ότι βγάζει και πολλά λεφτά, και όλα τα υπόλοιπα, θα δεις ότι πραγματικά αυτό είναι ένα πολύ άδικο νομοσχέδιο. Εγώ δεν είμαι εδώ πέρα εκπρόσωπος του Υπουργείου, της κυβέρνησης, να υπερασπιστώ το νομοσχέδιο. Και προφανώς έχω την άποψή μου, την οποία βεβαίως δεν την αντιπώνω δημόσια, διότι δεν είμαι εγώ ο συνεδευσιαζόμενος και δεν έχω την ιδιότητα που έχετε εσείς. Γι' αυτό λοιπόν θέτω ερωτήματα. Αλλά
πρέπει να θέσω ερωτήματα που θέτει ο μέσος πολίτης. Είπατε ότι ο δικηγόρος πράγματι το καλοκαίρι έχει διακοπές, δεν είναι τα δικαστήρια, διότι τα Χριστούγεννα δεν εργάζεται κτλ. Ναι, θα σου πει ο άλλος, και ο υπάλληλος παίρνει μισθό. Ναι, θα σου πει ο άλλος, αλλά ο υπάλληλος παίρνει, ο δημόσιος υπάλληλος παίρνει 1.000 ευρώ το μήνα, 1.100 το μήνα, όλο τον χρόνο. Ο δικηγόρος μπορεί με δύο ή τρεις υποθέσεις σε ένα μήνα να βγάλει όσα ένας δημόσιος υπάλληλος σε 6 μήνες. Ένα ερώτημα είναι αυτό. Ένα εύλογο ερώτημα. Και δεν αναφέρομαι, κάνετε μια αναφορά σε άλλους εργαζόμενους. Δεν ξέρω αν την κάνετε προβοκατόρικα. Δηλαδή το είπατε δύο φορές σε υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους. Διότι ξέρετε ότι εκεί τα πράγματα είναι διαφορετικά. Εκεί δεν υπάρχει μόνο φοροδιαφυγή, υπάρχει και φοροαποφυγή. Και εκεί, αν θέλετε, συνένοχοι εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά, είναι δύο. Είναι και ο επαγγελματίας, είναι και αυτός που δέχεται και ο λήπτης των υπηρεσιών. Έτσι δεν είναι, που δεν παίρνει απόδειξη. Αλλά αυτό είναι μια άλλη πονεμένη ιστορία. Διότι εγώ, αν κάλεσε τον υδραυλικό, γιατί μου σπάσανε τα υδραυλικά στο σπίτι, και για να βρω υδραυλικό πρέπει να βάλω μέσον τον Νίκο τον Μπέζα, αν έχει κάποιο φίλο υδραυλικό να μου στείλει διαφορετικά, μπορεί να μην βρω τρεις μέρες να πλημμυρίσω. Και έρθει ο υδραυλικός και του ζητήσω και μου πει κάνει 300 ευρώ και του πω πάρτε να δώσουμε απόδειξη, θα μου πει όχι με απόδειξη 380 πρώτον. Θα δώσω λοιπόν 380 ευρώ παραπάνω λέμε τώρα, δεύτερον θα στραβώσει και δεν μπορεί να ξανάρθει σε μένα και τρίτον εγώ τι έχω να ωφεληθώ. Αυτό όμως αφορά την πολιτεία και το πώς αντιμετωπίζει την φοροδιαφυγή και την φοροαποφυγή. Αλλά σας είπα λοιπόν, ο δικηγόρος δεν μπορεί να κρίνεται με τα ίδια κριτήρια όπως κρίνεται ένας μισθωτός, διότι εντάξει. Και αυτό που λέτε, και δεν θέλω κανένα λόγο να θεωρήσω ότι 12.000 δικηγόροι χρησιμοποιούν σε επαγγελματική στέγη το σπίτι τους, αν είναι μια πραγματικότητα, τότε κάτι σάπιο υπάρχει στο βασίλειο της Δανημαρκίας, δηλαδή στο δικηγορικό σώμα. Και αυτό, πέρα από το φορολογικό νομοσχέδιο, πρέπει να σας απασχολήσει ως επιστημονική κοινότητα, γιατί είστε επιστήμονες, και γενικότερα και και συντεχνιακά. Δηλαδή, είναι δυνατόν ο άλλος να είναι δικηγόρος και να μην μπορεί να βγάζει 800 ευρώ το μήνα, όσα βγάζει και ο τελευταίος εργαζόμενος? Τι θα απαντούσατε? Θα απαντήσω ότι ναι, πάλι το ίδιο θα απαντήσω. Ότι υπάρχουν πάρα πολλοί δικηγόροι οι οποίοι βγάζουν λιγότερο από 800 ευρώ το μήνα, όπως υπάρχουν και πάρα πολλοί δικηγόροι οι οποίοι μπορεί να βγάζουν περισσότερο από 800 ευρώ το μήνα. Αυτό που ήθελα να πω όμως είναι ότι οι δικηγόροι, για να πω, δεν μίλησα προβοκατόρικα, γιατί σε αυτόν τον αγώνα των ελεύθερων επαγγελματιών είμαστε μαζί με τους υδραυλικούς, μαζί με τους ηλεκτρολόγους. Και δεν θέλω να πω ότι δεν υπάρχει φοροδιαφυγή. Υπάρχει μια ανομοιογένεια και δεν το λέω απαξιωτικά, επειδή είστε δικηγόρος ή κάποιος υδραυλικός. Είσαι, να σας πω κάτι, δικηγόρο βρίσκεις ό,τι ώρα θέλεις. Υδραυλικό δεν βρίσκεις εύκολα, ούτε ηλεκτρολόγο. Αλλά χαρητά λογότητα. Το λέω όμως ότι υπάρχει μια ανομοιογένεια, αντιλαμβάνεσαι έτσι. Η αναφορά στους υδραυλικούς και στους ηλεκτρολόγους έγινε γιατί σε αυτό εδώ το φορολογικό νομοσχέδιο, ο υδραυλικός, ο ηλεκτρολόγος, αυτός που έχει ένα καφενεδάκι στην πλατεία της Ιγουμενίτσας, ο λογιστής. Είναι άλλο το καφενεδάκι. Ναι. Ωστόσο, εδώ πέρα έχουμε ένα νομοσχέδιο που και το καφενεδάκι και το νέο δικηγόρο. Είναι όντως οριζόντιο. Μπορεί να μην έχει ούτε μία υπόθεση το μήνα, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί τέτοιοι, ούτε μία υπόθεση το μήνα, και το ξέρετε στις μικρές πόλεις που ζούμε, αν όλοι οι δικηγόροι έχουν τουλάχιστον μία υπόθεση το μήνα, η οποία δεν μπορεί να σου φέρει όχι 800, αλλά ούτε 100 ευρώ. Θα ολοκληρώσω λίγο σε αυτό, Βαγγέλη. Μιλάω για τους υδραυλικούς και τους ηλεκτρολόγους, γιατί είμαστε από την ίδια μεριά αυτή τη φορά. Δηλαδή, είναι ένα ισοπεδωτικό φορολογικό νομοσχέδιο που όλα τα επαγγέλματα και κυρίως χτυπάει τους μικρούς εισοδηματίες, δηλαδή αυτούς που βγάζουν μέχρι 10.000, μέχρι 10.000 ευρώ τον χρόνο. Έτσι. Θα μιλήσω όμως, ωστόσο, για να μην φανεί ότι ασχολούμαι με τα άλλα επαγγέλματα, για τους δικηγόρους. Μάλλον θα πρέπει να γίνει γνωστό ότι οι δικηγόροι είναι η μόνη κατηγορία ελεύθερων επαγγελματιών οι οποίοι προκαταβάλουν φόρο. Δηλαδή, σε κάθε μας πράξη, σε κάθε παράβολο, όπως το λέτε, το γραμμάτιο προείσπραξης εισφορών και ενσύμων, προκαταβάλλουμε φόρο. Δηλαδή, πληρώνουμε φόρο από την 1η Γενάρη για ολόκληρη τη χρονιά. Δηλαδή, από το πρώτο παράβολο. Επίσης, αυτό είναι αλήθεια. Τις ασφαλιστικές μας εισφορές.
πάλι στο ίδιο γραμμάτιο. Επίσης προκαταβάλουμε τον ΦΠΑ. Mm-hmm. Δηλαδή γίνεται η παρακράτηση. Τα εισπράτεται όμως αυτά. Εισπράτεται, αλλά λέω ότι... Προκαταβάλλονται, διότι για να προκαταβάλεις κάτι σημαίνει ότι έχεις αναλάβει μια υπόθεση. Λοιπόν, δεν είναι. Άρα λοιπόν από την υπόθεση αυτή θα πληρωθείς. Εκτός αν κάνεις κοινωνικό έργο που παρέχει δωρεάν υπηρεσίες. Στον δικηγόρο είναι το πιο εύκολο πράγμα για την κυβέρνηση και για τους φοροελεγκτικούς μηχανισμούς να κάνουν κάποιον έλεγχο. Γιατί υπάρχουν τα λεγόμενα... Να ελέγξει τις υποθέσεις του. Να ελέγξει τις υποθέσεις. Μπορώ να σου δώσω στατιστικά που πάλι έχουμε μπροστά μας. Ότι το 2002 οι δικηγόροι προκατέβαλαν 30 εκατομμύρια ευρώ για φόρους. Προκατέβαλαν, έτσι. 42 εκατομμύρια ευρώ για ασφαλιστικές εισφορές και 48 εκατομμύρια για αναλογούντα ΦΠΑ. Όλα αυτά σας τα αναφέρω μόνο και μόνο γιατί η κυβέρνηση από το σύνολο των ελευθέρων επαγγελματιών, οι οποίοι απαριθμούν πάνω από 1 εκατομμύριο, έχει σκοπό με αυτά τα νέα φορολογικά μέτρα να βγάλει γύρω στις 500 εκατομμύρια ετησίως. Δηλαδή, αντί να αυξήσει τους ελέγχους, αντί να κάνει σωστούς ελέγχους, αντί να χρησιμοποιήσει όλα αυτά τα εργαλεία που επέρεται ότι έχει δημιουργήσει, όπως είναι το My Data, όπως είναι η αυτόματη σύνδεση των ταμιακών μηχανών με το Υπουργείο Οικονομικών, το POS και όλα αυτά που ακούμε τα τελευταία χρόνια, αντί να αυτά τα εργαλεία που έχει να κάνει σωστά τους ελέγχους, βγάζει έναν οριζόντιο νόμο που φορολογεί αυτόν και ακόμα και αυτόν που δεν θα βγάλει ούτε ένα. Να ρωτήσω κάτι. Επειδή επικαλείστε, τι καλά κάνετε, αριθμούς, έτσι, που οι αριθμοί είναι οι πλέον εύγλωτοι, έτσι, δεν επιδιώκοντας βρίσκηση, γιατί λέτε ότι τόσα κατέθεσαν για φόρο εισοδήμα, έτσι, προκατέβαλα και τα λοιπά. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Να μείνουμε λίγο τοπικά, εδώ στην περιοχή μας. Να μείνουμε στα Σπλωτεία. Ναι. Εδώ δεν είστε πρόεδρος. Δεν μπορείτε να γίνετε πρόεδρος του Δημοτικού Συλλόγου Αθηνών και να έχετε τέτοια φιλοδοξία. Δεν έχω τέτοιες φιλοδοξίες. Μπορείτε να γίνετε βουλευτής, δήμαρχος. Ούτε τέτοια. Καλά, ποτέ μην πεις ποτέ. Αυτό είναι μια λοιπόν εμένη ιστορία, το κουβεντιάσουμε άλλη φορά. Λοιπόν, να ρωτήσω κάτι. Αυτή τη στιγμή στη Σπλωτεία, εγγεγραμμένοι στο Δικηγορικό Σύλλογο δικηγόροι, οι οποίοι όχι που κάνουν πρακτική, οι οποίοι ασκούν το επάγγελμα, δηλαδή έχουν ανοίξει αυτό που λέμε βιβλία, έχουν αφημίσει την εφορία. Πώς είναι άλλες οι γυναίκες? Δεν κάνω λάθος, γύρω στους 89 είμαστε αυτή τη στιγμή. 89. Σε ένα νομό με μόνιμους κατοίκους κατά μέσο όρο 35.040, κατά μέσο όρο, έτσι, γιατί παρασομοιώσεις κάπου εκεί είναι. Αυτός ο αριθμός είναι δυσανάλογος ή είναι ένας αριθμός ο οποίος είναι αναντίστοιχος με τα ευρωπαϊκά, έτσι, με το ευρωπαϊκό μέσο όρο ή με άλλο περιοχό. Δηλαδή, μήπως σε κάποιες περιοχές υπάρχει, γιατί αναρωτιέμαι και λέω πώς είναι δυνατόν ένας δικηγόρος να βγάζει 800 ευρώ το μήνα. Αυτό τι σημαίνει, ότι δεν είναι καλός δικηγόρος, ότι δεν έχει γνωριμίες, ότι είναι στο ξεκίνημά του τώρα της επαγγελματικής του διαδρομής, ότι είναι πολλοί δικηγόροι για μια περιοχή όπως η Σπλωτεία? Δώστε μου την απάντηση και την απάντηση θα προκύψει η επόμενη ερώτηση. Είναι διάφορα τα θέματα τα οποία μπορεί να μην... Είναι μεγάλος αριθμός της Σπλωτεία, αυτός ο αριθμός των δικηγόρων? Δεν είναι μικρός ο αριθμός, αλλά δεν είναι μεγάλος. Δεν είναι η υπερπληθώρα των δικηγόρων, αλλά όπως και σε όλα τα επαγγέλματα, δεν δουλεύουν αυτό το ίδιο. Είτε γιατί κάποιος δεν είναι τόσο καλός στην δουλειά του, είτε γιατί δεν έχει γνωριμίες, είτε γιατί δεν κυνηγάει σωστά τη δουλειά του. Υπάρχουν πάρα πολλοί, είναι δεκάδες, αν όχι εκατοντάδες, οι παράγοντες οι οποίοι θα κάνουν κάποιον να δουλέψει. Όπως και ο μηχανικός, ας πούμε. Σωστό. Υπάρχουν και μηχανικοί οι οποίοι δεν έχουν πολλές δουλειές. Αυτό όμως, όταν το αντιμετωπίζεις φορολογικά, είναι άδικο για αυτόν που δεν... Σωστό, έχετε δίκιο, το είπατε. Αυτόν που δεν είχε μπάρμπα στην κορώνη.
αυτόν που, ο οποίος είναι σε ένα μικρό γραφείο, αυτός ο οποίος πραγματικά δεν έχει μεγάλο σόι τέλος πάντων για να τον βοηθήσει. Εκείνη η αδικία. Να ρωτήσω λίγο. Επειδή εσείς είσαστε οι φύλακες των ενόμων αγαθών και πώς το λένε, οι υπερασπιστές των αδικημένων και των καταφρονημένων, λοιπόν, και που ψάχνουν να δουν το δίκιο τους, γιατί δεν το βάζω έτσι ως σκέψη, ως προβληματισμό. Και αναρωτιέμαι, λέω, θέσατε προηγουμένως, κάνετε ορισμένες επισημάνσεις με κομψό τρόπο, γιατί κάποιοι οι δικηγόροι, ας πούμε, δεν έχουν, είναι, αν θέλετε, έτσι, περιθωριοποιημένοι οικονομικά, να το πω έτσι. Δεν ξέρω αν είναι αυτό. Εντάξει. Λοιπόν, ερωτώ λοιπόν εγώ. Κατά προσέγγιση, η Δημοκρατία έχει 90 δικηγόρους. Από τους 90 δικηγόρους, ερωτώ τον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου της Δημοκρατίας. Από τους 90 δικηγόρους, στο περίπου, έτσι θα μου πείτε τώρα με απολυτότητα, έτσι, πόσοι στο περίπου είναι αυτοί που με το νομοσχέδιο, με το νόμο του κράτους πλέον, με το νέο νομοσχέδιο, δεν μπορούν όχι να επιβιώσουν, μπορεί να βάλουν και λουκέτο, να σταθούν να κάνουν άλλη δουλειά. Πόσοι είναι αυτοί, 2, 3, 5, 10, 15, και θέλω να ρωτήσω και κάτι άλλο, απαντήστε συνολικά. Και υπάρχει μια κλιμάκωση στους δικηγόρους, δηλαδή είναι δικηγόροι η πληβή, η απόλυτα πληβή των, που δεν μπορούν, που δεν βγάζουν ούτε 800 ευρώ το μήνα, είναι οι άλλοι δικηγόροι που είναι σε μια μέση κατάσταση με ένα αξιοπρεπές εισόδημα, λέω, ας το βάλουμε στα 1500 ευρώ, και είναι και κάποιοι δικηγόροι οι οποίοι, διότι εδώ μπορεί να γίνει και το άλλο. Για παράδειγμα, ο Μπέζας, δεν μιλάμε αν τα πήρε πριν από τη γυναίκα του, έτσι, ή αν το... Λοιπόν, ο Μπέζας τι αγορές έκανε τα 30 χρόνια ή τα 20 χρόνια που ασκεί τη δικηγορία, τι περιουσιακά στοιχεία έχει, δηλαδή το πόθεν έσχες και το πώς έσχες, τα περιουσιακά δεν μπορεί να εφαρμοστεί και σε εσάς και να γίνει μια δίκαιη έτσι φορολόγηση. Απαντήστε μου συνολικά. Φυσικά και μπορεί να γίνει. Δεν γνωρίζω να σας απαντήσω τώρα πώς δικηγό βγάζουν ή δεν βγάζουν τα προς το ΖΙΝ. Περισσότερο αυτό που... Θέλω να πω ότι αν είναι τρεις στη Σημαντία και γίνεται κινητοποίηση από τους υπόλοιπους 88, το λέω κάπου. Αν όμως από τους 90 είναι οι 40 που είναι στα όρια της επιβίωσης, τότε υπάρχει ζήτημα. Δεν είναι θέμα να κριθεί αν και πόσοι είναι στα όρια της επιβίωσης. Είναι θέμα να κριθεί εδώ πέρα για το, να γίνει τέλος πάντων κατανοητό ότι αυτός ο νόμος δεν πρέπει να αντιμετωπίζει το ίδιο το Βαγγέλη το Μάστορα, ο οποίος είναι νέος δικηγόρος, με το ίδιο τον Νίκο τον Μπέζα, ο οποίος είναι παλιός δικηγόρος και μπορεί να έχει περισσότερη πίεση. Το ίδιο το αντιμετωπίζει. Εμείς πάντοτε στις κινητοποιήσεις μας... Το ίδιο το αντιμετωπίζει. Το αντιμετωπίζει το ίδιο. Δηλαδή, εσείς που έχετε τόσα χρόνια που δικηγορείτε, θα φορολογηθείτε με το ίδιο τρόπο με ένα δικηγόρο που άνοιξε το βαρεθείο του χθες? Υπάρχει μια κλιμάκωση και στα χρόνια. Υπάρχει κλιμάκωση. Υπάρχει μια κλιμάκωση. Αλλά όταν στο νέο δικηγόρο, εμείς αγωνιζόμαστε, οι δικηγόροι είναι περήφανοι γι' αυτό, γιατί πάντοτε υπήρχε μια αλληλεγγύη κυρίως προς τους νέους συναδέρφους. Αυτός ήταν και ο λόγος της ύπαρξης των ταμείων που έχουμε, που δίναμε τα μερίσματα. Το μέρισμα, ήθελα να ρωτήσω, αυτό μέρισμα δίνεται τώρα? Όχι, δεν δίνουμε πλέον μερίσματα. Είναι ελάχιστα τα μερίσματα, γιατί δεν υπάρχει, έχει μειωθεί τόσο πολύ η δικηγορική ύλη. Πάλι στην ίδια κουβέντα. Θυμάμαι παλαιά ότι και καμία παράσταση να μην έκανε κάποιο δικηγόρο, θα έπαιρνε ένα ετήσιο ποσό από το απένα ταμείο που είχατε δικό σα εδώ πέρα. Καλά θυμάμαι. Καλά θυμάσαι. Υπάρχει ακόμα αυτό το ταμείο, αλλά το ταμείο πλέον δεν έχει λεφτά να μοιράζει στους δικηγόρους. Γιατί έχει μειωθεί πάρα πολύ η ύλη των δικαστηριών. Γιατί οι δικηγόροι, για να λειτουργήσει αυτό το μειωτή, ήταν ανταποδοτικό. Που σημαίνει ότι δεν εισρέουν λεφτά στα ταμεία, γιατί δεν υπάρχει αυτή η πληθώρα των υποθέσεων. Και πάλι στην ίδια κουβέντα θα έρθουμε. Είναι μεγάλη κουβέντα, είναι μια διαφορετική κουβέντα αυτή. Εδώ πέρα, στο συγκεκριμένο φορολογικό νομοσχέδιο, ναι, υπάρχει διαφορετική αντιμετώπιση αναρρόνια δικηγορίας ανάλογα με τα εισοδήματα του κάθε δικηγόρου. Αλλά
στους νέους και θα πάλι θα μείνω σε αυτό. Αυτό το νομοσχέδιο πλήττει τους ελεύθερους επαγγελματίες στην βάση, στο ξεκίνημα. Δηλαδή από την πρώτη στιγμή, από το πρώτο ευρώ που θα βγάλει ένας νέος δικηγόρος με το που θα πάρει το κλειδί στην πόρτα και θα ανοίξει την πόρτα του γραφείου του, θεωρεί ότι βγάζει 11.000 ευρώ το μήνα καθαρά. Και λέτε ότι αυτό είναι ισοπεδωτικό, είναι οριζόντιο και είναι άδικο. Ακριβώς. Και έχει το εξής, ότι ενώ λέει ότι πρέπει να ισοσταθμιστούμε, να ισομοιωθούμε με τους ελεύθερους επαγγελματίες, ενώ στους ελεύθερους επαγγελματίες υπολογίζει το 14μηνο που είπαμε με τα επιδόματα και τα δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα, που δεν υπάρχει στον ελεύθερο επαγγελματία, εκεί το υπολογίζει με τον μεικτό μισθό ενώ του μισθωτού, ενώ στον ελεύθερο επαγγελματία το υπολογίζει με 800 καθαρό. Βαγγέλη μου, μια απλή ερώτηση θα σου κάνω. Για να βγάλει κάποιος 800 ευρώ καθαρά το μήνα, πόσα λεφτά μπορεί να βγάζει τον μήνα μεικτά? Δηλαδή για να του περισσέψουν 800 ευρώ τον μήνα. Δεν θα πρέπει να βγάζει 3.000 χοντρικά, να το πω έτσι. Για να είναι ένα 3.000 το κέρδος. Άρα στον νέο δικηγόρο λες ότι βγάζεις όχι 1.000 ευρώ ή 800 που είπες πριν. Τι βγάζεις 3.000 ευρώ το μήνα. Γιατί θα σε φορολογήσει στα καθαρά. Αυτό είναι το παράλογο αυτού του νομοσχεδίου. Μάλιστα. Τώρα γίνεται κατανοητό με την έννοια ότι ξέρετε, δηλαδή πρέπει να λάβεις υπόψη σου και τα έξοδα που έχεις για τα λειτουργικά έξοδα, τις εισφορές στα ταμεία των νομικών, οτιδήποτε κτλ. Άρα λοιπόν σε φορολογεί ουσιαστικά σε τριπλάσια από ό,τι θεωρητικά, έτσι δεν είναι? Ακριβώς αυτό. Ωραία. Να ρωτήσω κάτι άλλο τώρα. Για την οικονομία της ζήτησης να συμφωνήσουμε ότι πράγματι αυτό το μέτρο είναι άδικο για τους νεοεισερχόμενους, για τους νέους στο επάγγελμα που ξεκινάνε τώρα την σταδιοδρομία τους, και να το δεχτούμε αυτό. Δικηγόροι οι οποίοι χαρακτηρίζονται άλλοι από το Star System, είναι κατασκευάζοντας το Star System και ξέρετε πολύ καλά τι εννοώ, έτσι δεν είναι? Αντιλαμβάνεστε τι εννοώ. Λοιπόν, ας πούμε, είναι κάποιοι, δεν μιλάμε για εδώ τοπικά, και εσείς έχετε να κάνετε την οπτική εμφάνιση 4 χρόνια. Εντάξει, δεν είστε προϊόν του Star System. Λοιπόν, κάποιοι άλλοι όμως, συνάδελφοί σας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη κτλ., που έχουν πιάνουν στα σύρια, στα κανάλια, δεν ξέρω τι συμφωνίες κάνουν, έτσι, και με τους παρουσιαστές κτλ. Κάποιες συμφωνίες θα γίνουν, υποθέτω. Δεν ξέρω, εγώ με αγγίζουν αυτά. Χαρακτηρίζονται ή θεωρούνται μεγαλοδικηγόροι. Βέβαια, το τι σημαίνει μεγαλοδικηγόρος είναι μια άλλη ιστορία, μια κουβέντα έτσι, διαφορετική. Έτσι, τι νομική κατάρτιση έχει ο καθένας και πώς διεκδικεί το δίκαιο, πώς περασπίζεται τον εντολέα του. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία, έτσι, δεν έχει να κάνει. Αλλά εγώ θέλω να πω ότι για τους δικηγόρους τους στασμένους, τους παλαιούς δικηγόρους, που έχουν πολλά χρόνια, που αν θέλετε έχουν και κάποια, αυτό το είπα προηγουμένως, και μια οικονομική επιφάνεια που και να θέλει να την κρύψει, δεν κρύβεται. Έχουν το ακριβό αυτοκίνητο, έχουν το εξοχικό, ξέρω εγώ, ας πούμε, σε εξοχικό θέρετρο, που εντάξει, διάγουν ένα δύο, όχι του μέσου πολίτη και συμπολίτη. Από αυτούς του δικηγόρου, δεν το ξυσώνω, υπάρχει αριθμός που φοροδιαφεύγουν και θα έπρεπε εσείς συντεχνιακά να πείτε ότι ναι, να βοηθήσετε τους νεοεισερχόμενους στο επάγγελμα, αλλά να πατάξετε τη φοροδιαφυγή από τον Λικουρέζο. Λέω ένα παράδειγμα που είναι στην Αθήνα και ελπίζω να μας ακούσει. Από τον Λικουρέζο, για παράδειγμα, που ξέρω εγώ που δεν ξέρει τι έχει. Και δεν ξέρω αν φορολογείται ανάλογα ή τα έχει γράψει τα παιδιά του και δηλώνει και ακτήμονας, όπως κάποιοι και εδώ πέρα και κυκλοφορούν με κάτι τζιπ και δεν έχουν τίποτα στο όνομά τους και δεν πληρώνουν τίποτε. Τι θα λέγατε γι' αυτό? Γι' αυτό δεν έχω να πω πολλά, γιατί δεν μπορώ ούτε να ελέγξω το... Όχι, το όνομα ήταν τυχαίο, έτσι έπρεπε να πω ένα όνομα. Ενώ όχι να ελέγξω τα οικονομικά αυτών των δικηγόρων. Όλοι διαφεύγουν, πέστε μου. Δεν μπορώ να τους κατηγορήσω για κάτι. Πιστεύετε, υπάρχουν συναδελφοί ότι διαφεύγουν?
Φυσικά και θα υπάρχουν και δικηγόροι, όπως θα υπάρχουν και δημοσιογράφοι, όπως θα υπάρχουν και, και μηχανικοί. Και συμπτωματικά τους τελευταίους μήνες για κάποιον δημοσιογράφο ακούμε ότι είχε βίλες από το Μαϊάμι μέχρι την, μέχρι την Αθήνα. Μιλάτε με έναν άνθρωπο τώρα ο οποίος τα έλεγε αυτά όταν ο δημοσιογράφος ήταν, ήταν εν ζωή. Τώρα που τα λένε οι άλλοι, θα υπερθεματίζω μαζί σας με μια προϋπόθεση όμως. Ότι το ταγκό για να το χορέψεις χρειάζονται δύο. Αυτός ο δημοσιογράφος δεν τα έκανε μόνο στα περιουσιακά στοιχεία αυτά. Με κάποιους είχε συναλλαγές, δεν είναι? Δεν γνωρίζω. Μα πώς θα το κάνουμε? Όπως υπάρχουν δικηγόροι οι οποίοι πραγματικά μέσα από τη δουλειά τους έχουν πολύ μεγάλα εισοδήματα, έτσι υπάρχουν και σε όλα τα επαγγέλματα. Διαφεύγουν αυτοί οι δικηγόροι? Αυτό θα μας το πει η κυβέρνηση. Εσείς τι πιστεύετε? Λοιπόν. Ότι? Αυτό λέω θα πρέπει να μας το πει το Υπουργείο Οικονομικών. Εσείς τι πιστεύετε, λέω, ότι φοροδιαφεύγουν? Δεν μπορώ να πω αν φοροδιαφεύγουν ή όχι, γιατί δεν έχω ελέγξει. Δηλαδή το γεγονός ότι κάποιος είναι μεγάλο. Αυτή λέει το αίσθητό σας τώρα, γιατί η όσφρησή σας. Θέλω να βγάλω μια δημοσιογραφική απάντηση. Πραγματικά δεν γνωρίζω. Δηλαδή δεν θα ήταν σοβαρό να απαντήσω αν κάποιος φοροδιαφεύγει μόνο και μόνο επειδή τον βλέπω να έχει λεφτά. Λοιπόν, εντάξει. Να μείνουμε σε αυτό. Πάντως εγώ θα έλεγα ότι θα ήσασταν περισσότερο πιστικοί εάν στις κινητοποιήσεις σας συμπεριλαμβάνετε και να λέγατε ότι ναι, να μην λειτουργήσει το νομοσχέδιο ισοπεδωτικά και οριζόντια για όλους τους δικηγόρους από αυτούς που ξεκινάνε από σήμερα το επάγγελμα με μηδέν εισόδημα, αλλά να ελεγχθούν και μεγαλοδικηγόροι ή δικηγόροι, εν περιπτώσει, ναι, να ελεγχθούν και δικηγόροι που έχουν μια οικονομική επιφάνεια και να ελεγχθούν και σε βάθος, αν θέλετε, όχι μόνο για το 2022 ή το 2021, και σε βάθος δεκαετίας ή 20ετίας. Θα ήσταν πιο πιστικοί. Αντιλαμβάνεστε τι εννοώ, έτσι, στην κοινή γνώμη. Διότι αν δεν έχεις την κοινή γνώμη μαζί σου, ό,τι κινητοποιείς και να κάνεις, πρέπει να πεις στον κόσμο ότι εγώ έχω πρόβλημα πράγματι και κινητοποιούμε. Διότι σας λέω ότι είναι δύσκολο ο κόσμος να πιστέψει ότι εγώ προσωπικά το πιστεύω και το εννοώ. Γιατί ξέρω και παιδιά που τώρα. Αλλά οι περισσότεροι ξέρετε τι λένε. Τώρα οι δικηγόροι τώρα είναι δυνατόν. Τα κάνουν γιατί είναι άπληστοι. Θα σας το πω ευθέως. Οι περισσότεροι, σας το λέω έτσι, αφού κρατώμε στην κοινωνία. Είναι δυνατόν, και το λένε, είναι δυνατόν, γι' αυτό σας έθεσα το ερώτημα. Δικηγόρο θα μην βγάζει 10.000 το χρόνο. Και όμως υπάρχουν, εγώ το πιστεύω. Αλλά υπάρχουν και άλλοι που βγάζουν 100.000 και 200.000 και πληρώνουν και φοροδιαφεύγουν και φορολογούνται για 15.000. Γι' αυτούς δεν θα πείτε τίποτα, κύριε Πρόεδρε του Υπουργικού Συλλόγου. Έχουμε εκλογές τώρα και θέλετε να μην δυσαρεσίσετε συναδέλφους? Έχουμε εκλογές τα επόμενα 3 χρόνια και εγώ μπορώ να το δηλώσω και ευθαρσώσω ότι δεν θα ξαναείμαι υποψήφιος στις επόμενες. Και άρα μετά πέστε τα, μετά δεν σας ενδιαφέρει να χαρέψει τα αυτιά. Η απάντηση στην ερώτησή σας είναι υπάρχουν δικηγόροι οι οποίοι μπορεί να βγάζουν και 10.000 ευρώ το μήνα, μπορεί να βγάζουν και 100.000 ευρώ το μήνα. Δουλεύουν και το κάνουν αυτό. Ναι, πώς φορολογούνται, λέω. Φορολογούνται κανονικά όπως κάθε Έλληνας πολίτης. Δηλαδή δεν μπορεί να μπορώ να ενστερνιστώ εγώ αυτή την άποψη ότι οι δικηγόροι είναι όλοι βολεμένοι. Είναι όπως όλοι οι Έλληνες πολίτες. Γιατί όπως θα φορολογηθεί από τον εφοπλιστή μέχρι και τον δημοσιογράφο, τον δημοσιογράφο από το τοπικό κανάλι της περιοχής μας μέχρι και τον μεγαλοδημοσιογράφο ο οποίος έχει τις βίλες στη Μύκονο, δεν γνωρίζω ότι δεν πληρώνει εφορία, ούτε μπορώ να πω ότι δεν πληρώνει εφορία. Είναι ακριβώς το ίδιο. Είναι μια καραμέλα αυτή που ακούμε τα τελευταία χρόνια στα κανάλια ότι οι δικηγόροι είναι βολεμένοι, οι δικηγόροι δεν έχουν ανάγκη. Οι δικηγόροι είναι στο δρόμο αυτή τη στιγμή, όχι μόνο για τους δικηγόρους, για όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες. Συντονίσαμε πανελλαδικά το σύνολο των φορέων των ελευθέρων επαγγελματιών, από τους ιατρικούς συλλόγους, από τους οδοντιατρικούς συλλόγους, από τους συλλόγους των μηχανικών. Εμείς εδώ ήρθαν οι έμποροι
ο Σύλλογος Κρεοπολών, ο Σύλλογος Εμπόρων Παραμυθιάς, ο Σύλλογος Εμπόρων Οικουμενίτσας, ο Οδοντιατρικός. Τους συντονίσαμε όλους αυτούς και κάναμε κινητοποιήσεις για όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες. Δεν βγήκαμε στον δρόμο για να κάνουμε πάλι το κίνημα της γραβάτας, για να διασπηλάξουμε τα δικά μας συμφέροντα. Και θα πω και κάτι ακόμα. Οι δικηγόροι είναι οι μόνοι που, από όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες, οι οποίοι πλήττονται στο σύνολο, οι οποίοι έχουν 4 εβδομάδες κινητοποίησης. Τις 2 πρώτες εβδομάδες με στοχευμένες αποχές από τα γραφεία μας, από τα δικαστήρια, διήμερες διακοπές, τουλάχιστον μιλώντας για τον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσπρωτείας, διήμερες επί 2 εβδομάδες, και τις τελευταίες 2 εβδομάδες είχαμε ολοήμερες και καθολικές αποχές. Δηλαδή, έχουμε τον τελευταίο μήνα κλειστά τα γραφεία μας, αγωνιζόμενοι όχι για την τσέπη μας, αλλά για την τσέπη ολόκληρων των ελεύθερων επαγγελματιών, που πέρα από 2 κινητοποιήσεις που έγιναν στην Αθήνα και εδώ τοπικά, κατά τα άλλα είναι στις δουλειές τους καθημερινά, ενώ εμείς συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε. Λοιπόν, το κίνημα της γραβάτας με πρωταγωνιστές σε αυτό του δικηγόρους, το κίνημα της κασαρόλας ανώμια μεταξύ τους τελείως, άλλοι χτυπούσαν κασαρόλες. Τώρα, εγώ απλά το ανέφερα και ο κόσμος εξάγει τα συμπεράσματά του. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επανερχόμαστε να συζητήσουμε για κάποια θέματα που αφορούν θα μόλι την εκπομπή με τα συντεχνιακά σας και με τα, και με τα φορολογικά σας, και να κάνουμε μια κουβέντα και θέματα που αφορούν τη δικαιοσύνη και τους πολίτες, γιατί η δικαιοσύνη ως θεσμός και ως μια από τις 3 διακριτές εκ του συντάγματος εξουσίες, θεωρώ, κύριε Πρόεδρε, κύριε Μπέζα, αγαπητέ Νίκο, ότι είναι η κορυφαία, και αν η δικαιοσύνη υπολειτουργεί ή λειτουργεί με παρεμβάσεις ή είναι, λειτουργεί παραλυτικά και δεν λειτουργεί με τους ρυθμούς που πρέπει, νομίζω ότι επηρεάζονται και οι άλλες εξουσίες, και η νομοθετική και η εκτελεστική, και το σημαντικότερο, επηρεάζεται η ζωή του Έλληνα πολίτη. Συμφωνείτε σε αυτό? Πονώ. Πάμε λοιπόν σε ένα διάλειμμα και επανερχόμαστε για να δούμε. Λειτουργεί εδώ τοπικά τουλάχιστον η δικαιοσύνη, γενικότερα και τοπικά. Λοιπόν, συνεχίζουμε την κουβέντα μας με τον κύριο Νίκο Μπέζα. Θα τον παρακαλέσω να κάνει λίγο πιο πίσω μόνο. Λίγο πιο πίσω, έτσι, να κουμπάει στην καρέκλα. Για τεχνικούς λόγους. Η τεχνολογία έχει κάνει άρματα, αλλά έχει και αυτοί τους κανόνες της. Λοιπόν, συνεχίζουμε την κουβέντα μας με τον κύριο Νίκο Μπέζα, πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσπρωτείας. Και βγάλαμε ήδη την είδηση. Ήθελα να το ρωτήσω. Είπε ότι δεν θα είναι, δηλώνει εκ των προτέρων, ότι στις νέες εκλογές αρχαιρεσίες για ανάδειξη νέου Προέδρου στο Δικηγορικό Σύλλογο Θεσπρωτείας δεν θα είναι υποψήφιος. Πότε έχετε εκλογές? Σε 3 χρόνια από τώρα. Άρα για 3 χρόνια θα είστε πρόεδρος ακόμη? Έχετε σημαντικά πράγματα να κάνετε. Αλλά η είδηση είναι ότι δεν θα είστε νέο υποψήφιος. Οπότε ας ετοιμάζονται οι Δελφίνοι, αν υπάρχουν. Καμιά φορά, γιατί θυμάμαι ότι κάποτε δεν είναι, νομίζω ότι ήταν και ο μοναδικός σας, δεν είναι? Ήταν ένας υποψήφιος μόνο. Ναι, υπήρχαν χρονιές που υπήρχε μόνο ένας υποψήφιος. Καλά θυμάμαι. Την άποδεκτη. Ωραία. Πάμε λοιπόν. Είπατε προηγουμένως κάτι το οποίο το κράτησα. Δεν το σχολίασα όμως τότε. Ήθελα να το θέσω μετά. Είπατε ότι έχει μειωθεί η φορολογητέα ύλη μας. Γι' αυτό και, και τα μερίσματα που δινόταν παλιά στους δικηγόρους που δεν είχαν πολλή δουλειά, πλέον δεν υφίστανται, έτσι δεν είναι? Ναι. Δηλαδή έχει περιοριστεί η δουλειά των δικηγόρων, να το πω έτσι απλά. Ναι. Είναι έτσι? Ήθελα να σας δώσω παραδείγματα αυτό που είπαμε και στο πρώτο μέρος. Όχι, όχι, δεν θέλω. Επειδή είπατε ότι κινητοποίηση σας αντιτίθενται και στο υποψήφιση νομοσχέδιο που εισάγει ο κύριος Φλωρίδης, ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Αυτός, ναι, με μπερδεύει τώρα, μισό λεπτό. Είναι της Νέας Δημοκρατίας, του Πασόκ είναι Υπουργός. Άρα, συγγνώμη. Τώρα είναι της Νέας Δημοκρατίας, ναι. Μπερδεύομαι. Το θυμόμουν να... Έχω χάσει επεισόδια. Συγγνώμη. Λοιπόν,
ο κ. Φλωρίδης λοιπόν, η πρόεδρος δικαιοσύνης, εισάγει ένα νομοσχέδιο το οποίο μεταξύ άλλων, μια ματιά που του ρίξα έτσι, κάθετη, προβλέπει και ποινές για αυτούς που απασχολούνται δικαιοσύνη επιπλέον, δηλαδή για τους δικομανείς, τους λεγόμενους, έτσι δεν είναι, που υποβάλλουν μηνύσεις για χωρίς λόγο κτλ. Εσείς λέτε ότι δεν υπάρχει φορολογική, πώς το λένε, υπάρχει ύλη. Τελικά τι γίνεται, υπάρχει, ο Φλωρίδης έχει δίκιο ή εσείς? Είναι δύο διαφορετικά πράγματα αυτά. Το καινούριο νομοσχέδιο που εισάγεται. Σε τι αντιδράτε στο καινούριο νομοσχέδιο, για πετε μου λίγο έτσι πειραματικά, στο καινούριο νομοσχέδιο, σε τι αντιδράτε? Στις ποινές που προβλέπει, στο ύψος των ποινών, στην έκτηση, σε τι αντιδράτε, για πετε μου. Αντιδρούμε, είναι ένα καινούριο νομοσχέδιο. Καταρχήν αλλάζει ο κώδικας ποινικής δικονομίας και ο κώδικας οπτικός για έβδομη φορά τα τελευταία 4 χρόνια. Όταν τα τελευταία 70 χρόνια δεν είχε αλλάξει καμία φορά. Έχουν φτάσει πλέον το Υπουργείο Δικαιοσύνης και η κυβέρνηση, και όχι μόνο η τελευταία, αλλά και οι προηγούμενοι, να νομοθετούν με βάση την επικαιρότητα. Πράγμα το οποίο είναι απαράδεκτο και δεν είναι σωστό για το δικαιωτικό μας σύστημα και για την ασφάλεια των πολιτών. Οι καινούργιες τροποποιήσεις στον κώδικα, τον ποινικό κώδικα και στον κώδικα ποινικής δικονομίας έρχονται ως νομοσχέδιο για πρώτη φορά με ένα πρωτόγνωρο τρόπο, δηλαδή χωρίς να έχει υπάρξει προηγουμένως νομοπαρασκευαστική επιτροπή. Δεν γνωρίζουμε καν ποιος έχει προτείνει αυτό το νομοσχέδιο. Δεν ρωτήθηκαν δικηγορικοί σύλλογοι, δεν ρωτήθηκαν οι σύλλογοι των δικαστών. Συγγνώμη, με συγχωρείτε, το νομοσχέδιο αυτό δεν τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση? Είναι σε δημόσια διαβούλευση. Δεν μπορεί αυτό που βλέπετε. Είναι σε δημόσια διαβούλευση αυτή τη στιγμή. Απλώς δεν υπήρξε νομοπαρασκευαστική επιτροπή, επιτροπή επιστημόνων, η οποία να έκανε αυτές τις προτάσεις στο Υπουργείο Δικαιοσύνης για να τροποποιήσει. Μα αυτό αντιβαίνει τους όρους του κανονισμού λειτουργία της Βουλής. Δεν μπορεί να μην προηγηθεί νομοπαρασκευαστική επιτροπή σε κανένα νομοσχέδιο. Στιγμή υπάρχει ένα νομοσχέδιο το οποίο δεν έχουμε μάθει ποιος συνέταξε και ποια είναι η αιτιολογία. Υπάρχει μια αιτιολογία στην αιτιολογική έκθεση, η οποία είναι λίγο αόριστη τέλος πάντων και κάνει αλλαγές. Είναι λίγο δύσκολο να εξηγήσουμε τώρα και πόσες αλλαγές γίνονται, γιατί αλλάζουν συνολικά 102 άρθρα. Mm-hmm. Του ποινικού κώδικα. Ακριβώς. Από τους υπαρχικούς ποινικούς κώδικους. Αλλάζει για ποιο λόγο είναι πρόβλημα και γιατί αντιδρούμε. Γίνεται μια αυστηροποίηση των ποινών. Αλλά γίνεται μια αυστηροποίηση των ποινών, αλλάζουν οι δικαστηριακοί σχηματισμοί, αλλά και πάλι πρόχειρα και στο πόδι. Χωρίς δηλαδή να υπάρξει μια πρόβλεψη όσον αφορά πώς θα αντιμετωπιστεί, πώς θα αντιμετωπιστούν οι αλλαγές αυτές τις οποίες θα συμμετέχουν. Γιατί γίνω πιο συγκεκριμένος. Μιλάμε για αυστηροποίηση των ποινών με την προοπτική της έκθεσης, πραγματικής έκθεσης της ποινής. Δηλαδή, όσο εργάζεσαι να το υπάρχει στη φυλακή από ένα διάστημα και πάνω. Έτσι. Δεν το βλέπω κακό αυτό. Ναι, κακό είναι το γεγονός όμως ότι υπάρχουν εφικτικές για να μπει ο κόσμος αυτός, ο οποίος θα μπαίνει μέσα για εγκλήματα μικρομεσαίας εγκληματικότητας. Υπάρχει κάποια πρόβλεψη, υπήρξε κάποια πρόβλεψη κοινωνική για να προετοιμαστεί ο κόσμος. Υπάρχει κάποια αλλαγή, έχουμε κάποιο σωστό χρονισμό, τα σωχρονιστικά ειδήματα να μπαίνει μέσα ώστε να μην συνεχιστεί η παραβατικότητα. Αυτό το νομοσχέδιο έρχεται μέσα ως δικαιολογία, έχει το ότι θέλει να επιταχύνει την δικαιοσύνη. Υπάρχουν μέσα προβλέψεις σε αυτό το νομοσχέδιο, είναι ακόμα σχέδιο νόμου, οπότε δεν ξέρουμε πώς θα καταλήξει μετά τη διαβούλευση, για την κατάργηση δικαστικών σχηματισμών, όπως είναι τα πενταμελή εφετεία, δηλαδή τα εφετεία που δίκασαν τα κακουργήματα κατέθεση, και των πολυμελών γενικά σχηματισμών των δικαστηρίων, λέγοντας ότι άμα καταργήσω, ας πούμε, ένα δικαστήριο που έχει τρεις δικαστές, σημαίνει ότι θα τους κάνω τρία μονομελή δικαστήρια και θα δικάσω περισσότερες υποθέσεις, άρα θα ηγηθεί δίκη. Τόσο, όταν αυτό θα έρθει στην πράξη,
χωρίς να υπάρχει η αντίστοιχη υποδομή, χωρίς να υπάρχουν οι αντίστοιχοι γραμματείς για να υποστηρίξουν τους δικαστές οι οποίοι θα φιλοσοφηθούν από τις θεμελίες συνθέσεις, δεν υπάρχει περίπτωση να μπορέσουν να δικαστούν αυτές οι υποθέσεις. Άρα γίνεται νομοθέτημα το οποίο δεν έχει αποφασίσει το κάπου το ίδιο το νομοσχέδιο προβλέπει. Ναι, αν σας ερμηνεύω σωστά, επί της ουσίας, επί της αρχής όπου δεν είναι και στη Βουλή, ο πυρήνας της φιλοσοφίας του νομοσχεδίου δεν σας βρίσκει απέναντι. Απλά θεωρείτε ότι, ότι υπάρχει μια προχειρότητα, δηλαδή για παράδειγμα αυτό που κάνει με την κατάργηση των πενταμελών εφετείων κτλ. Και τη δημιουργία άλλων έτσι μικρότερων πιο ευέλικτων σχημάτων για να επιταχυνθεί η απονομή της δικαιοσύνης, νομίζω ότι γνωρίζετε καλύτερα και εσείς ως νομικός και αυτό και τα λοιπά, ότι υπάρχουν περιπτώσεις που η απονομή της δικαιοσύνης όχι απλά χωλαίνει, όχι απλά πάει με ρυθμούς χελώνας. Εδώ μιλάμε υποθέσεις οι οποίες κάνουν 5 και 6 και 8 και 10 χρόνια να εκδικαστούν. Και για να τερσιδικήσει μια υπόθεση, μπορεί να περάσουν τι 10, να περάσουν και παραπάνω χρόνια. Άρα λοιπόν αυτό δεν είναι προς θετική κατεύθυνση, ανεξάρτητα εάν υπάρχει προχειρότητα όσον αφορά την όλη διαδικασία. Έπειτα σε ό,τι αφορά την έκκληση των ποινών, όταν ας πούμε αντιδρούμε ως κοινωνία, μιλάω έτσι, αντιδρά η κοινωνία ως κοινωνικό σώμα, ότι κάποιος διαπράττει ένα αδίκημα, αποφαίνεται η δικαιοσύνη περί της ενοχής του τελεσίδικα και ενώ πρέπει να εκτίσει μια ποινή, ξέρω εγώ λέει 15-20 χρόνια κάθειρξη και στα 3 χρόνια ή στα 2 χρόνια είναι κυκλοφορεί ελεύθερος και εξεγείρεται το περί κοινού δικαίου αίσθημα και λέει μα δεν είναι δυνατόν, δεν μπορεί να λειτουργήσει έτσι το κράτος. Αυτό δεν είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Δεν θα συμφωνούσατε ότι πρέπει να εκτείονται οι ποινές? Βέβαια βάλατε ένα προβληματισμό. Που θα εκτείονται οι ποινές, διότι αν υπάρχουν υποδομές, αν το σοφρονιστικό σύστημα έχει αυτές τις υποδομές. Αν οι φυλακές οι λεγόμενες, έτσι, τα σοφρονιστικά καταστήματα μπορούν, αυτή τη στιγμή μιλάμε ότι είναι υπερπλήρη ήδη, είναι έτσι υπερκορεσμένα. Αν μπορούν να φιλοξενήσουν εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά αυτούς που θα εκτίσουν τις ποινές. Θέλω την άποψή σας πάνω σε αυτό. Εμείς δεν αντιδρούμε στην αυστηροποίηση των ποινών οι οποίες αφορούν τα μεγάλης βαρύτητας αδικήματα. Εδώ πέρα έχουμε μια αυστηροποίηση, πέρα από τα κακουργήματα, έχουμε μια αυστηροποίηση και των αδικημάτων της μικρομεσαίας εγκληματικότητας. Δηλαδή, πες το με ένα παράδειγμα χαρακτηριστικό. Σας δώσω ένα παράδειγμα ότι θα μπορεί να έχουμε ένα τροχαίο ατύχημα από αμέλεια, δηλαδή οδηγώ το αυτοκίνητό μου και προκαλώ ένα τροχαίο θανατηφόρο ατύχημα και θα... Το οποίο δεν υπάρχει κάποιος δόλος, ούτε υπάρχει κάποιος θέμα αλκοόλ ή χρήση ναρκωτικών, απλά συμβαίνει. Με συγχωρείτε πάνω σε αυτό, διότι εδώ μιλάμε ότι κάθε μέρα στο μολόχο της ασφάλτου έτσι, γίνονται σπονδές και θρυνούμε θύματα. Εάν κάποιος παραβιάσει το κόκκινο σηματοδότη και σκοτώσει το παιδί του τάδε, έτσι, δεν μπορεί βέβαια. Αυτός πρέπει να πάει φυλακή, ναι ή όχι, διότι παραβίασε τον κόκκινο σηματοδότη? Σκότωσε το παιδί του τάδε. Αν αποδειχθεί ότι έφταιγε. Τι έφταιγε, παραβίασε τον κόκκινο σηματοδότη. Αυτός ίσως θα πρέπει να πάει, αλλά να πρέπει να πάει στη φυλακή, γιατί κάθε υπόθεση είναι ξεχωριστή. Σας ρωτάω ευθέως, πρέπει να πάει φυλακή αυτός? Το υπάρχει πρόβλεψη. Το λέει το νομοσχέδιο όμως. Όμως κακούργημα το ότι παραβιάζει κάποιος τον φωτεινό σηματοδότη, ναι, ότι έχει κάποιο αποτέλεσμα. Γιατί δεν είναι επειδή... κακούργημα, με συγχωρείτε, η παραβίαση του φωτεινού σηματοδότη δεν συνεπάγεται ουσιαστικά πρόθεση να σκοτώσεις κάποιον, διότι ξέρεις ότι αν παραβιάσει τον φωτεινό σηματοδότη έχεις πιθανότητες να σκοτώσεις κάποιον. Άρα λοιπόν γιατί να μην είναι κακουργηματική πράξη? Ή αν κάποιος υπό την επίρρεια μέθης εκτός ελέγχου σκοτώσει κάποιον. Αυτό γιατί δεν είναι κακουργηματική πράξη? Γιατί δεν διαφωνείτε σε αυτό? Υπό την επίρρεια ουσιών γενικότερα. Που σχολιάζεις τώρα είναι συγκεκριμένες περιπτώσεις οι οποίες προβλέπονται υψηλές ποινές φυλάκη. Εδώ πέρα οι αλλαγές που γίνονται στον κώδικα γίνονται για τα αδικήματα τα απλά. Δηλαδή ότι όπως
όποιος δικαστεί πάνω από 2 χρόνια θα είναι υποχρεωμένος επαναφέρεται η κοινωνική εργασία. Μετά από αυτό θα πρέπει να πηγαίνει στην φυλακή. Μετά από 2 χρόνια, δηλαδή για δικήματα τα οποία μπορεί να έχουν... Τώρα δεν είμαι πρόχειρος να σου πω μια απλή σωματική βλάβη. Μπορεί να είναι... Είναι διάφορα μικρά αδικήματα, γιατί συγχρόνως αυτός ο νόμος, ενώ αυστηροποιεί τις τιμές, μειώνει και τη δυνατότητα της μείωσης της ποινής με ελαφρυντικά. Για παράδειγμα, έχει πάρα πολλές διατάξεις για να αυστηροποιήσει πάρα πολλές τις ποινές σε κάθε αδίκημα, χωρίς να υπάρχει πρόβλεψη για την αντιμετώπιση τους. Δηλαδή, σου λέω ότι θα υπάρχει κόσμος ο οποίος θα πηγαίνει σε φυλακές όταν οι φυλακές δεν μπορούν αυτή τη στιγμή να φιλοξενήσουν. Αυτό που λέτε είναι σωστό, ναι. Υπάρχει υπερπληθώρα κρατουμένων. Υπάρχει όντως υπερπληθώρα κρατουμένων. Και το ερώτημα βεβαίως είναι εύλογο και καλά κάνετε και το θέτετε και εσείς, αλλά θα τεθεί και στη Βουλή, όταν είναι διαψήφιση. Δηλαδή, πού θα εκτίσουν την ποινή αυτή όταν, για παράδειγμα, στο Σταυράκι, στα Γιάννενα, αυτή τη στιγμή είναι σχεδόν ο διπλάσιος αριθμός από ό,τι έχει την κτηριακή υποδομή, τη δυνατότητα να φιλοξενήσει τον ανθρώπο που λέγει. Να εκτίσουν την ποινή οι καταδικασμένοι. Ακριβώς. Ακριβώς, μα δεν υπάρχει κάποια πρόβλεψη. Συνεπώς, ο νόμος θα ψηφιστεί, θα ακυρωθεί στην πράξη μετά. Δηλαδή, θα επιβάλλει ο δικαστής ποινή και θα του λένε οι διευθυντές των καταστημάτων ότι δεν έχουμε πάντως βάλουμε. Άρα, λοιπόν, θα ακυρωθεί εν τη γενέση το νόμος. Έτσι δεν είναι? Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε, ότι λένε ότι αυτές οι αλλαγές... στηρίζονται δίθεν σε στατιστικά. Στην Ελλάδα ο αριθμός των κρατουμένων, ότι δεν εκτείονται ποινές στην Ελλάδα, ο αριθμός των κρατουμένων με βάση τα στατιστικά στοιχεία είναι 106 κρατούμενοι με 100.000 κατοίκους. Είναι παρόμοιος με ό,τι συμβαίνει στο μέσο όρο της Ευρώπης. Όταν και μάλιστα είναι πολύ υψηλότερος από αρκετές χώρες της Ευρώπης, όπως την Αυστρία που είναι 93 άτομα στις 100.000, 90 άτομα στην Ιταλία που έχει επίσης μεγάλη εγκληματικότητα. Σωστό. Άτομα στις 100.000 στο Βέλγιο και 67 άτομα στην Γερμανία. Έτσι. Εμείς έχουμε 106 κρατούμενους αναλογικά στους 100.000 κατοίκους. Σημαίνει ότι δεν ισχύει αυτό ότι δεν μπαίνουν στην φυλακή. Και μάλιστα έχουμε πάρα πολύ αυξημένο αριθμό ισοβητών. Έτσι. Και αυτό σημαίνει ότι ήδη το δικαιωτικό μας σύστημα σε επίπεδο ποινικής δίκης είναι αστικό. Μάλιστα. Λοιπόν, ότι η Σουηδία, αν δεν κάνω λάθος, που είχε ένα έγκλημα τελευταία και δεν μπορούσε να, δεν ήξερε πώς να αντιμετωπίσει αυτό που είχε σκοτώσει τα παιδιά στην Ανοιξή. Στη Φιλανδία. Δεν μπορούσε γιατί οι ποινές που εφάρμονται. Δεν κάλυπτα την απαξία της πράξης της συγκεκριμένης. Άλλωστε, η Φιλανδία, μην έχοντας αυστηρές ποινές, δεν νομίζω ότι έχει μεγαλύτερη εγκληματικότητα από την Ελλάδα. Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι, επειδή μας πιέζει ο χρόνος, κλείνουμε σιγά-σιγά. Εσείς πιστεύετε ότι, από ό,τι κατάλαβα, διότι τι διαπιστώνετε τώρα, προηγήθηκαν κάποιες παρεμβάσεις και αλλαγές, τι παρεμβάσεις, σημαντικές στον ποινικό κώδικα με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Θυμάστε με υπουργό δικαιοσύνης τον Παρασκευόπουλο. Έτσι, ο γνωστός νόμος, η γνωστή νόμη Παρασκευόπουλου, μάλιστα, ο οποίος κατηγορήθηκε δικαίως ή αδίκως ότι με τους νόμους που ψηφίστηκαν επί υπουργίας του άδειασαν οι φυλακές από βαρυπινίτες. Δεν ξέρω αν τη συμπερίζετε την άποψη αυτή εσείς ή όχι, αλλά υπάρχει αυτή η άποψη σε μια μερίδα του κόσμου. Πράγματι, ο νόμος Παρασκευόπουλου ήταν ευνοϊκός για κάποιους. Υπήρξε μετά ο κύριος Κοντονής. Τώρα αυτό δεν σου ΣΥΡΙΖΑ, μας μπερδεύουν αυτοί τώρα. Δηλαδή,
τα συγκινούντα δοχεία. Εμείς τα είχαμε μάθει στο σχολείο ότι ισχύουν στη φυσική, στη χημεία. Στη χημεία. Τώρα εδώ είναι. Ο Κοντονής τώρα δεν είναι στο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, α, δεν είναι. Κάπου είναι αυτός που είναι στο ΠΑΣΟΚ, κάπου είναι. Λοιπόν, τότε ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ όμως. Υπήρχε νόμο του Κοντονή που πάλι κατηγορήθηκε για, αν θέλετε, μια πιο γενικότερα η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Όσον αφορά τα ζητήματα της δικαιοσύνης, υπήρχε μια από την αντιπολίτευση τότε, τη Νέα Δημοκρατία, ότι συμπεριφέρεται, αν θέλετε, έτσι, με επιείκεια στα πλαίσια έτσι, της, του δικού της έτσι, ιδεολογικού πολιτικού στήματος. Έχει ένα δικό της τρόπο στο δικιακό σύστημα. Και τώρα έρχεται ο κύριος Φλωρίδης, ο οποίος τι θέλει να κάνει, να αποδείξει ότι το σύστημα, από το ένα άκρο πάμε στο άλλο, δηλαδή από το να αδειάσουν οι φυλακές με τον νόμο Παρασκευόπουλου, τώρα να γεμίσουν και οι προθάλαμοι και να μην έχουν πάνω τους βάλουν. Τι πιστεύετε, δώστε μια εκτίμηση επιστημονική έτσι και από τη δουλειά σας. Η εκτίμησή μας είναι δεδομένη και νομίζω ότι από όλο τον νομικό κόσμο έχει γίνει κατανοητό. Δυστυχώς, Οι κώδικες που λέμε, όλοι οι κώδικες, είτε ήταν αστικός, είτε ήταν ποινικός, είτε εμπορικός κώδικας, είναι νομοθετήματα τα οποία έχουν διάρκεια, μεγάλη διάρκεια ζωής. Είναι λακωνικά γραμμένα και καλύπτουν τον σύνολο των εγκλημάτων. Δεν χρειάζονται πάρα πολλά άρθρα, είναι συγκεκριμένα τα άρθρα και κάλυπταν όλα αυτά τα χρόνια, τα τελευταία 80 χρόνια, κάλυπταν το σύνολο των περιπτώσεων. Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια οι εργάστοτε Υπουργοί Δικαιοσύνης νομοθετούν με βάση την επικαιρότητα. Τσακώνεται ο Νίκος με τον Βαγγέλη, θα πρέπει να κάνουμε ένα δίκημα για το τι γίνεται όταν τσακώνεται ένας δικηγόρος, ένας πρόεδρος δικηγορικού συλλόγου με τον δημοσιογράφο ενός καναλιού. Δεν είναι αυτή η λογική της νομοθέτησης. Δεν μπορεί να νομοθετούν. Δεν είναι τυχαίο ότι τα τελευταία 4 χρόνια έχουν γίνει 7 τροποποιήσεις των κωδίκων. Τι σημαίνει αυτό? Ότι έχει αλλάξει ο τρόπος της εγκληματικότητας τα τελευταία 4 χρόνια και δεν έχει αλλάξει τα τελευταία 84 χρόνια. Είναι παράλογο. Σε αυτό αντιδρούμε εμείς και σε αυτό αντιδρά όλος ο επιστημονικός κόσμος, ο επιστημονικός νομικός κόσμος. Κανένα από όσους καθηγητές, άμα διαβάσετε καθηγητές νομικής που έχουν ανεβάσει γι' αυτό τον κώδικα, όλοι είναι κατά της νέας τροποποίησης των κώδικων. Δεν μπορεί να εντάξει. Την επικαιρότητα. Ναι, θα δούμε. Είναι νομοσχέδιο ακόμη. Μπορεί στην Βουλή να γίνουν τροποποιητικές βελτιώσεις έτσι, και να ικανοποιηθούν κάποια από τα αιτήματα των δικαιωρικών συλλόγων ως επιστημονικών φορέων. Εννοώ έτσι ως επιστημονικού κόσμου και ως του νομικού κόσμου της χώρας. Επειδή κλείνουμε, πέστε μου κάτι, πειραματικά, το είπαμε, αλλά θέλω να μείνω λίγο σε αυτό. Στην επιτάχυση της απονομής δικαιοσύνης, αυτό το νομοσχέδιο συμβάλλει ή είναι τροχοπέδι και θα έχουμε μια από τα ίδια. Το είπατε προηγουμένως με την κατάργηση των πενταμελών εφετείων κτλ. Αλλά δεν καταλαβαίνω ο κόνος αυτά. Αν συμβάλλει, πέστε μου, αν είναι σωστή κατεύθυνση. Δεν θα συμβάλλει προς την επιτάχυνση της δικαιοσύνης. Θα γεμίσει τα πινάκια με υποθέσεις οι οποίες, ενώ για παράδειγμα υπάρχει μία πρόβλεψη ότι δεν θα υπάρχουν πολλές αναβολές παρά μόνο μία στα ποινικά δικαστήρια. Και μάλιστα αυτό που είπατε, ότι θα υπάρχουν και ποινές όταν κάποιος δικηγόρος ζητάει δεύτερη αναβολή, γιατί έχει επαγγελματικές υποχρεώσεις, δηλαδή αν κάποιος δικηγόρος έχει ένα δικαστήριο στην Οικουμένησα και συγχρόνως έχει και ένα δικαστήριο στην ΚΕΤ, υπαγόμαστε παιδιακά, τότε για να ζητήσει δεύτερη αναβολή θα υπάρχει και μία ποινή. Αυτό που θα καταφέρει αυτό το νομοσχέδιο θα είναι να γεμίσουν τα πινάκια με υποθέσεις, οι οποίες δεν θα μπορούν να δικάζονται λόγω της παρέλευσης του ωραρίου. Δεν μπορεί χωρίς να έχει υπολογίσει να αλλάξεις την υποδομή που έχεις. Δηλαδή η θεσμοτεία για παράδειγμα έχει έλλειψη υπαλλήλου με βάση το οργανόγραμμα του πρωτοδικείου θεσμοτείας τα τελευταία 30 χρόνια. Οι υπάλληλοι δηλαδή είναι πολύ λιγότεροι από αυτούς που προβλέπεται για να στελεχώνουν συγκεκριμένο πρωτοδικείο. Όταν
ο νόμος το, σημαντικό αυτό... είναι, το σημαντικό είναι ότι, ότι οι υπαλληλοί έχουν και ένα ωράριο το οποίο το τηρούν. Ενώ οι δικαστές, για παράδειγμα, μπορεί να δικάζουν μέχρι το βράδυ. Γιατί έχουν άλλο, υπάρχει μια άλλη ιδιαιτερότητα εκεί στη σχέση του, δεν είναι. Ή οι δικηγόροι. Να αυξήσεις. Ο υπάλληλος κατεβάζει το στυλό κάτω και λέει τέλος, δεν είναι. Τους ίδιους δικαστικούς σχηματισμούς που έχουμε τώρα, με τα τριμελή, με τα πενταμελή εφετία, που παρέχουν μεγαλύτερα εχέγγυα μια δίκαιη κρίση, όταν είναι πολυμελής ένα σχηματισμό, είναι δεδομένο ότι θα δικαστεί πιο δίκαια, έτσι, σε εισαγωγικά αυτό το πιο δίκαια, δηλαδή θα κρίνουν την υπόθεσή σου περισσότερο από ένα μυαλό, έτσι, είναι σίγουρα πιο δίκαιος ο σχηματισμός. Αλλά αυτό που ήθελα να πω είναι ότι σήμερα, όπως είναι, πριν αλλάξει, πριν τροποποιηθεί η ποινική δίκη, ήδη υπάρχει υπερπληθώρα υποθέσεων στα πινάκια τα ποινικά. Δηλαδή, σε μια δικάσιμο δεν τελειώνουν οι υποθέσεις μιας ημέρας. Με το καινούργιο το νομοσχέδιο, αυτά θα αυξηθούν. Θα αυξηθούν, γιατί θα έχει... Ο Φλωρίδης όμως λέει ότι εγώ το κάνω για να επιταχύνω τους ρυθμούς απόδοσης δικαιοσύνης. Όσοι τελικά όσοι νομοθετούν δεν έχουν εμπειρία από την μάχη με δικηγόρη, από την δικαστηριακή πρακτική. Νομικός είναι ο Φλωρίδης. Βάσει το τι συμβαίνει στις μεγάλες πόλεις. Λέω νομικός είναι. Δεν νομικός άκουσα. Είναι ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Νομικός είναι. Νομικός ο οποίος ασχολείται... επίτιμος νομικός. Ακριβώς. Αυτό δεν ξέρω κατά πόσο αυτοί οι οποίοι αποφασίζουν για αυτούς τους νόμους, αν ξέρουν τι πραγματικά συμβαίνει σαν ενός δικαστηρίου. Θα το δούμε στην πράξη, θα το δούμε, μας πιέζει ο χρόνος, θα το δούμε στην πράξη. Ελπίζω να υπάρξουν βελτιωτικές διορθώσεις, προς όφελος όχι για το δικό σας συμφέρον, προς όφελος των πολιτών, έτσι, διότι η δικαιοσύνη αφορά, η απονομή της δικαιοσύνης αφορά όλους. Όλους εμάς. Έτσι, και είπα προηγουμένως ότι αν η δικαιοσύνη δεν λειτουργεί εύρυθμα, τότε και οι άλλες λειτουργίες συνταγματικά κατοχυρωμένες και αυτές εκ των πραγμάτων νομοτελειακά υπολειτουργούν, έτσι δεν είναι. Και ο πολίτης. Έτσι, και δεν ζούμε σε ευνομούμενη κοινωνία. Οι αντιδράσεις δικές μας στον ποινικό κώδικα και στον κώδικα ποινικής δικονομίας είναι μόνο προς το συμφέρον των πολιτών. Δεν έχουμε κανένα συμφέρον. Ναι, αλλά... πράγματι αυτές οι αντιδράσεις έχουν θεσμικό χαρακτήρα και δεν έχουν... Χαρακτήρα και έχει να κάνει με την δικαιική κρίση και το πολιτό. Μετά τις γιορτές θα τα ξαναπούμε τώρα με τους γιορτούς. Για την μη συμμετοχή μας στις ποινικές δίκες μέχρι τις 5 Ιανουαρίου του 2024. Λοιπόν, να ρωτήσω κάτι επιγραμματικά γιατί μας πιέζει ο χρόνος. Κάποιος συμπολίτης εδώ έχει μια υπόθεση και δεν έχει χρήματα, δεν αναφέρομαι, προσέξτε, σας προλάβω, δεν αναφέρομαι στις περιπτώσεις που πάει κάποιος κατηγορούμενος, δεν έχει ορίσει συνήγορο υπεράσπιστης και ορίζει το δικαστήριο την άλλη ιστορία, έτσι, μην πάτε να με παραπανήσετε και να μπερδέψετε. Λέω κάποιος συμπολίτης ο οποίος δεν έχει χρήματα να πληρώσει δικηγόρο, αλλά έχει μια υπόθεση, χάνει, ξέρω εγώ, ένα κτήμα του, έχει μια κτηματική διαφορά, έχει, ξέρω εγώ, μια υπόθεση με το δημόσιο, με τον εξωδικαστικό, λέμε τώρα, καμία πίπνα περνάει η ώρα, συμβιβασμό, με οτιδήποτε άλλο, μια αντιδικία, κάτι που θέλει να βρει το δίκαιο του, αλλά δεν έχει να πληρώσει δικηγόρο. Εσείς είστε πρόεδρος του δικηγορικού συλλόγου. Τι γίνεται στην περίπτωση αυτή, αυτός ο άνθρωπος ο αποδεδειγμένα προλετάριος, έτσι, όχι δεν έχω χρήματα για να γλιτώσω τα λεφτά, είναι η κοινωνία, εμάς γνωριζόμαστε. Ο αποδεδειγμένα άνθρωπος που δεν έχει που την κεφαλή κλείνε, που είναι πολίτευνος, που είναι άνεργος, που. Τι θα κάνει, για πέστε μου. Υπάρχει ο θεσμός της νομικής βοήθειας, ο οποίος εφαρμόζεται πάρα δεν πολλά χρόνια. Δεν ξέρω, χρόνια. Πες το να το μάθω κόσμο, για πέστε το. Ενθεί στο πρωτοδικείο. Το κατατόπον αρμόδιο πρωτοδικείο και θα ζητήσει. Πού να πάει στο πρωτοδικείο? Είναι γραμματεία, στην προϊσταμένη της γραμματείας του πρωτοδικείου, όπου θα ζητήσει τον διορισμό δικηγόρου, του διορίζει με δικαστική απόφαση, αφού εκτιμήσει. Να πει ότι εγώ είμαι άπορος, δεν μπορώ να πληρώσω, αλλά έχω την υπόθεση στον δικηγόρο.
δικαστής ότι έχει τις προϋποθέσεις για να τύχει τις νομικές βοήθειες και διορίζει τον δικηγόρο, ο οποίος πληρώνεται από το κράτος. Ωραία. Να ρωτήσω κάτι επιρροματικά, πέστε μου, σε σχέση με άλλους νομούς, γιατί είστε πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου της Πολιτείας. Η απονομή της δικαιοσύνης εδώ, προφανώς συζητάτε μεταξύ σας οι πρόεδροι και στην Ολομέλεια κτλ. Συγκριτικά ή με άλλους νομούς της Υπήρου, αν θέλετε, ας πούμε έτσι, για να έχουμε μια τάξη μεγέθους. Είναι στα ίδια επίπεδα, εδώ απονέμεται η δικαιοσύνη με πιο έτσι, βραδύτερο ρυθμό, είμαστε σε καλύτερα επίπεδα από πώς είμαστε. Για πέστε μου. Θα σας απαντήσω σε σχέση με την ταχύτητα της απονομής της δικαιοσύνης. Η επαρχία δεν είχε ποτέ πρόβλημα. Δεν είναι μακρύ, δεν έχει μεγάλη διάρκεια η απονομή της δικαιοσύνης επαρχιακά. Όλοι αυτοί οι νόμοι ξεκινάνε από τα μεγάλα αστικά κέντρα. Και τι σημαίνει αυτό? Όταν στην Οικουμενίτσα θα μπορούσε να κάνεις ένα δικαστήριο ξεκινώντας το σήμερα σε 4 μήνες από τώρα και να κάνεις και κάποιους μήνες να βγει μια απόφαση, η αντίστοιχη στην Αθήνα μπορεί να είναι και 10 και 20 χρόνια. Δηλαδή η επαρχία δεν είχε πρόβλημα και δεν θεωρώ ότι έχει πρόβλημα με την εφαρμογή της δικαιοσύνης. Δεν είχαν μικρούς χρόνους αποφάσεις. Θα σου δώσω ένα παράδειγμα. Εμείς κατά μέσο όρο θα μπορούσαμε να έχουμε την έκδοση μιας απόφασης τα προηγούμενα χρόνια πριν την εφαρμογή του νέου του κώδικου της δικαιοσύνης. Τώρα πάμε σε άλλο χωράφι. Μέσα σε ένα χρόνο μπορεί να έχουμε και έκδοση απόφασης από τότε που θα ξεκινούσε μια δίκη. Με το νέα τακτική διαδικασία που υποτίθεται ότι επιτάχει ότι έγινε προς την επιτάχυνση της δικαιοσύνης για να εφαρμοστεί στην Αθήνα, αυτοί οι χρόνοι έγιναν πολύ μεγαλύτεροι. Γιατί έδωσε τη δυνατότητα στους δικαστές να βγάζουν απόφασεις σε 7 και 8 μήνες. Ενώ μέχρι τώρα είχαμε αποφάσει στους 4 μήνες του αργού. Λοιπόν, δύο ερωτήσεις σε δύο διαχρονικά και υπαρξιακού χαρακτήρα ερωτήματα σχετικά με τη δικαιοσύνη και κλείνουμε. Θα απαντήσετε έτσι επιγραμματικά. Είχε πει ο γέρος Δημοκρατίας, ο γέρος Παπανδρέου, ότι τότε, επί ενώσεως κέντρου, προδικτατορικά, η δικαιοσύνη στην Ελλάδα, και το είχε πει ως πρωθυπουργός, έτσι. Εσείς δεν είχατε γεννηθεί βέβαια, αλλά πιστεύω το ξέρετε την ιστορία. Λοιπόν, ότι η δικαιοσύνη στην Ελλάδα είναι όπως ο ιστός της αράχνης. Δηλαδή, τα μεγάλα έντομα το διασχίζουν και περνάνε και τα μικρά εγκλωβίζονται και τελειώνουν. Συμφωνείτε με τη ρίση αυτή, αυτό έλεγχθη βέβαια το 64. Λοιπόν, 60 χρόνια μετά, συμφωνείτε ότι εξακολουθεί να ισχύει αυτό, έστω και με βελτιωμένο, ναι ή όχι? Θα είναι ισοπεδωτική απάντηση να πω ναι. Αλλά πιστεύω ότι υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις. Υπάρχουν μεγάλα έντομα που μπορεί να ασκήσουν τον ιστό της αράχνης. Χαίρομαι που το λέτε. Δεύτερη ερώτηση. Ήθελα να κάνω δύο, αλλά τώρα και θα γίνουν τρεις. Δεύτερη ερώτηση. Υπάρχουν δικαστές και στην επαρχία. Δεν θα πω στην περιοχή μας εγώ τώρα, έτσι, και στην επαρχία και γενικότερα. Υπάρχουν δικαστές οι οποίοι είναι ευάλωτοι. Αντιλαμβάνεστε πολύ καλά τι εννοώ. Και επιρρεπείς και σε παρεμβάσεις από πολιτικές και σε πολιτικές παρεμβάσεις, αλλά και περιπτώσεις, ξέρω εγώ, λέμε τώρα, χρηματισμού. Να εκδώσουν απόφαση, ναι ή όχι? Θα σας απαντήσω από προσωπική πείρα ότι στα 27 χρόνια της δικηγορίας μου δεν έχω συναντήσει στην περιοχή της Θεσποδίας τέτοιο δικαστή. Άρα η απάντησή μου θα είναι αρνητική. Για τη Θεσποδία, γενικά. Γενικά, φυσικά και όπως υπάρχουν παντού άτομα τα οποία δεν τηρούν τον όρκο τους, υπάρχουν και στο κόμμα όπως υπάρχουν ιατρικό ή σε οποιοδήποτε επάγγελμα. Τελευταία ερώτηση, κλείσαμε. Ισχύει, θα συμφωνούσατε και θα υπερθεματίζατε ότι καλύτερα χίλιοι ένοχοι ελεύθεροι παρά ένας αθώος φυλακή? Και αν ναι, πόσοι αθώοι
έχουν εκτίσει ποινές και έχουν δικαιωθεί ακόμη και μετά θάνατον. Μη σας πάω τώρα στην υπόθεση Παγκλατίδη και σε άλλες υποθέσεις που έχουν γραφεί στα νομικά χρονικά, αλλά όχι μόνο και στα κοινωνικά κτλ. Και με αυτό κλείνουμε. Θα απαντούσα ότι οι ένοχοι στη φυλακή και γι' αυτό οι ελεύθεροι. Γι' αυτό θα πρέπει να έχουμε. Ένας αθώος όμως στη φυλακή ή χίλιοι ένοχοι ελεύθεροι. Επιμένω εγώ σε αυτό. Και δεν είναι στη δική μου. Έτσι, την κλεμμένη είναι. Απλά την χρησιμοποιώ. Δεν θα συμφωνήσω. Θα πρέπει η δικαιοσύνη να έχει τον ένοχο στη φυλακή και τον αθώο εκτός αυτής. Η δικαιοσύνη είναι τυφλή, έχει απώλεια όρασης 100% ή βλέπει και κάπως, θολά με να βλέπει. Μη πρέπει να έχει απώλεια όρασης 100% να μην βλέπει ούτε προς τα αριστερά ούτε προς τα δεξιά. Πρέπει, λέτε, λέω, είναι τυφλή ή έχει μια θολή έστω αντίληψη, καμιά φορά βλέπει λίγο. Είμαι λίγο ιδεολογικός αυτό, οπότε θα πω ότι πιστεύω ότι θα πρέπει να είναι, θα πρέπει να είναι τυφλή. Μήπως πρέπει να έχει και κουφί. Κουφί όχι, θα πρέπει να ακούει και τις δύο πλευρές, αλλά να είναι τυφλή και να μην ξέρει και να αποφασίζει μόνο δίκαια. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την κουβέντα που κάναμε, να σας ευχηθώ καλές γιορτές, δικαίωση του αγώνα σας για τους, για τους νέους συναδέλφους στον κλάδο και βεβαίως παρεμβάσεις ουσιαστικές από μέρους σας στο υποψήφιο νομοσχέδιο, διότι θέσατε προβληματισμούς που είτε φυσικά και εγώ δεν ήξερα και πράγματι είναι σοβαροί γιατί αφορούν την κοινωνία και αν είναι ο κάθε υπουργός δικαιοσύνης προκειμένου να αποδείξει ότι παράγει έργο στον πρωθυπουργό για να το κρατήσει υπουργό. Λέμε τώρα, όχι το κάνω ποιος φορείς αυτό, άλλωστε οι προερχόμενοι από το Πασόκ δεν κάνουν ποτέ τέτοια πράγματα, είναι σοσιαλιστές. Αλλά λέμε, άμα είναι να αλλάζει κάθε υπουργό στον νόμο γι' αυτό, τότε ζητώ που καήκαμε. Σας ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Ευχαριστώ, καλές γιορτές. Να είστε καλά. Κύριε Σκεφίνη, ήταν μια ενδιαφέρουσα συζήτηση, πιστεύω, με τον έγκριτο. Δεν λέω μεγάλο δικηγόρο. Πάντως, με τον γνωστό δικηγόρο, άλλωστε έχει και 27 χρόνια. Από τα δημόσια υπάλληλο σε 5 χρόνια ήταν με σύνταξη. Που δικηγορεί τον κύριο Νίκο Μπέζα, πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου της Πρωτείας και καταδίδωσή του, όχι υποψήφιο, τις επόμενες εκλογές. Μέχρι να είναι η Παρασκευή, να είστε όλοι καλά. Καλή σας νύχτα.